Καλησπέρα. Καλά, δεν είναι δυνατόν ρε. Τρως, σε έφερα στο στούντιο και τρως. Έχω μια καραμέλα ρε. Έχεις μια καραμέλα. Βήκω κανένα 1,5 μήνα. Είμαστε 20 λεπτά στο Λίμπερο. 18,5 λεπτά δεν την είχε στην καραμέλα. Μπήκαμε στο στούντιο και τρως. Δεν τρώω, τι καμιά μπριζόλα τρώω ρε εσύ. Τα λεμά μου έχω ρε. 1,5 μήνα ταλαιπωρούμε. 1,5 μήνα ταλαιπωρείσαι. Ναι, βλέπω εσένα και βήχω. Ναι. Εγώ βλέπω εσύ, από την άλλη πλευρά εσύ βλέπεις εμένα και βήχεις. Εγώ βλέπω εσένα και θέλω 2 κιλά κολύριο κάθε μέρα. Εγώ ρε. Κάτσε να πούμε στον κόσμο ποιος είσαι. Ρε πιο άσχημος και από το χρέος εσύ βρε. Να θυμάσαι. Πανάθεμάσαι. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο και όχι μόνο, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Τα χιόνια υποχωρούν. Καλύτερα είμαστε σήμερα. Αύριο πιστεύω ακόμη καλύτερα. Προσοχή στους δρόμους, διότι μην φάμε και καμιά βούλα. Λιώσαν οι πάγια ακόμα. Στους δρόμους πάνω στα πεζοδρόμια έχουν λιώσει. Πού είσαι, μένεις και στην Καλαμαριά εσύ. Εκεί έχουν λιώσει τα πάντα δηλαδή. Όχι. Να προσέχουν στους δρόμους, οδηγάνε. Εμένα στα ρήφα τώρα θα με κόβε παρατρίχα. Έκανε όπισθεν χωρίς να βλέπει πίσω. Πού να δει αυτό. Τον Κορνάρο. Βιτσέντος Κορνάρος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Σήμερα Ζάχος Ντρούλινγκ και Παντελής Μπιμπισίδης στο στούντιο. Λείπει ο Τάσος και σήμερα, επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τον Τασούλη ήθελα εδώ πέρα λίγο. Εντάξει, θα ξανάρθεις. Δεν είναι υγεία να υπάρχει, θα ξανάρθεις. Σε καμιά 4-5 χρόνια θα σε ξανακαλέσουμε. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν. Να χαιρετήσω και εγώ τον κόσμο, να πω χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Έτσι. Και πάνω απ' όλα υγεία. Mm-hmm. Γιατί είναι όλα τα προβλήματα λύνονται. Η υγεία είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να προσέχουμε. Όντως. Ειδικά εμείς που. Εσύ πώς είσαι τώρα. Εγώ. Ναι, πόσο είσαι. Γιατί. Γιατί είσαι γκόμενα και δεν λες την ηλικία. Ξέρεις, μπορεί να με σαν έβρεση γυναίκα. Δεν ξέρω. Να σε πω την ηλικία και άμα, δηλαδή τι. Θα πω ψέματα. Θα πεις ψέματα. 44 είμαι. 44. Μια χαρά είσαι. Είμαι ελαφρώς μεταχειρισμένος. Εντάξει, είσαι 44 από την αλήθεια γιατί πόσα για τη φωτογραφία σου, αλλά δεν δείχνεις τόσο. Δείχνεις τουλάχιστον για 55-56, οπότε. Τι λες, βρε. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν τον Παντελή που είναι. Με κάνεις και γελάω, συγγνώμη. Ζητάω από τον κόσμο. Εγώ που βλέπω τέτοια φάτσα να μην γελάσω. Να πούμε ποιος είσαι, εντάξει. Ποιος είμαι. Κανείς. Παντελής. Λοιπόν, εσύ εντάξει, ο Παντελής Μπιμπισίδης. Είσαι γνωστός στον τομέα σου, στη δουλειά σου. Είμαι χρόνια, εντάξει. Είσαι χρόνια, είναι μάγειρας ο Παντελής. Έχει ο Παντελής. Πολλούς καλούς συναδέλφους. Εντάξει, να πω την αλήθεια, τον κάλεσα επειδή είναι άμπαλος και αμπάσκετος, αλλά στη δουλειά του πραγματικά είναι από τους καλύτερους. Σε μα δεις μπάλα την περνάς, ναι, για βόμβα, ρε. Αυτό το κρίνει ο κόσμος, θα ακούσει και τις απόψεις. Μόνο ο αδελφός μου σύμφωνη μαζί σου. Ναι. Λέω και εσύ άμπαλος. Ο αδελφός σου είναι άμπαλος. Για εκεί πήγαινα. Ο αδελφός του Παντελή του Μπιμπισίδη είναι ο πρώην παίκτης του Άρη, βετεράνος πλέον φυσικά, ο Κυριάκος ο Μπιμπισίδης. Ευελπιστούμε να τον έχουμε αργότερα. Διότι αυτή τη στιγμή εργάζεται. Αν μπορέσουμε, θα τον βγάλουμε τον Κυριάκο για να μας πει την άποψη του στα του Άρη, στα του ποδοσφαίρου φυσικά του Άρη. Ο Κυριάκος έτσι κι αλλιώς δεν είναι από τους ανθρώπους που βγαίνει και τακτικά σε. Ο, τώρα τελευταία τον βγάζουμε. Δεν ξέρω τη μόδα του. Φοριέται. Φοριέται πολύ, ναι, τελευταίος. Φοριέται πολύ τελευταίος. Τον έβγαλαν και κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ. Εντάξει. Δεν είναι πάντως κάποιος που τον ακούσει συνέχεια, διαχρονικά. Θεωρώ ότι στα τεχνικά θέματα έχει πάρα πολύ καλή άποψη. Ναι, δηλαδή, θεωρώ ότι είναι αρκετά καλός γνώστης. Ωραία, τώρα είπες ότι συμφωνεί μαζί μου, άρα και εγώ είμαι. Άρα πάλι είπες, κοτσάναμε λίγα λόγια προηγουμένως ότι είμαι άμπαλιτς. Λοιπόν, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Δεν θα ανοίξουμε αμέσως γραμμές. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια έτσι και να ακούσουμε την άποψη και του Παντελή στα του Άρη και την ειδησιογραφία βασικά, γιατί από χθες έχει τρέξει έτσι, η ιστορία όσον αφορά τις μεταγραφές του Άρη. Τι έτρεξε, ένας. Ένα, τι θες, καμιά 30. Ένας και άλλος είναι σχεδόν. Όχι 30, αλλά τουλάχιστον ναι. Θα έπρεπε είπαμε, η ομάδα να είναι σχεδόν έτοιμη. Αυτά τα είπαμε αφού τις ακούσεις εκπομπές. Τα είπαμε αυτά. Ναι, τα επειδή μου είπες τι τρέχουν. Δεν έτρεξε. Θα ακούσουμε πολύ την άποψή σου. Τάξη. Εδώ πέρα είναι, θα την πει. Αυτός για να δώσουμε το ρεπορτάζ που είναι ήδη γνωστό. Ο αριστερός μπακ βρέθηκε και μάλιστα είναι ένας παίκτης. Βρέθηκε, ναι, ευρέθη. Νικολούλη τον έψαχνε, τον βρήκε. Το καλό ή κακό, δεν ξέρω, για μένα καλό είναι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος. Δεν μιλάω για αγωνιστικά, είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είχε ακουστεί καθόλου, έτσι. Γιατί περνούσαν κάποια ονόματα
από τα ρεπορτάζ του Άρη. Λογικό είναι αυτό. Ο ένας Αυστριακός, ο άλλος ο Αγεκμπέμπου, πόσο λένε, ο Αγεκμπένι. Κοίταξε, ο Αγεκβιένι. Άσχετα από το πότε θα πάρθει ο παίχτης, το να είναι μυστικό ένα πράγμα, δηλαδή. Μα αυτό λέω, είναι Παντελή, ό,τι καλύτερο. Αυτό λέω, Παντελή, ότι ακουγόντουσαν 4-5 ονόματα και ξαφνικά ανακοινώθηκε ο Κορχούτ. Ούγγρο. Είχαμε, ποτέ είχαμε, νομίζω. Ναι, πιο πώς δεν είχαμε, τον Ιβάν. Ο οποίος έπαιζε Μπουντεσλίγκα. Κι άλλον δεν είχαμε. Και ο Ούγγρος δεν ήταν και ο τέτοιος, η Τερματάρα. Που έπαιξε Μουντιάλ. Ναι, μία χρονιά έπαιξε βέβαια στον Άρη. Ο Γκουιντάρ. Πεχτάρα, μεγαλύτερος τερματοφυλάκες. Για μένα μες στην τριάδα. Αν και δεν είμαι σίγουρος και το όνομα παραπέμπει σε Βοσνιό τέτοιο. Και ο Μουλαχασάνοβιτς, μήπως ήταν Βόσνιος, πρέπει να ήταν αυτός. Τώρα πάμε δεκαετία 80 βέβαια. Μουλαχασάνοβιτς νομίζω, ναι. Πρέπει να είχαμε έναν ακόμη Παντελή Ούγγρο. Αλλά ο Σαντόρ Γκουιντάρ και ο Ιβάν. Ο Γκουιντάρ, βέβαια. Ο Ιβάν που έπαιζε Μπουντεσλίγκα και ήρθε σαν πολύ μεγάλο όνομα, αλλά ούτε καν ακούμπησε, γιατί θυμάμαι ότι είχε τραυματισμούς και τέτοια. Είχαμε έναν ακόμη ρεσί και έτσι ψιλογνωστό, όχι γνωστό, ας πούμε. Δεν μπορώ τώρα να. Δεν μου λες τότε με Κοντομινά, κάτι Μίστρ, κάτι τέτοιο. Αυτό τι ήταν, ρε. Ο Μίστρ Τσέχος ήταν. Τσέχος ήταν. Του μπερδεύει αυτή η ίδια ράτσα, ξέρω. Βέβαια από φάτσα έχει έτσι ποδοσφαιρόφατσα. Λοιπόν, να διαβάσουμε έτσι 2-3 τελείως ρεπορταζιακά. Ποιος είναι ο Μίχαλη Κορχούτ. Στο Λαμπάου Τάρις βρισκόμαστε. Διαβάζουμε ότι έχει συμφωνήσει με τον Άρη και αναμένει στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κιτρίνους. Είναι 30 χρονών και 2 μηνών, δηλαδή 30-31 βέβαια. Έχει υπογράψει για να το διαβάσω. Θα είναι η πρώτη μεταγραφή του Άρη για τον Γενάρη κτλ. Ενισχύει το αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδος. Ο παίκτης έχει έρθει σε καταρχή συμφωνία με την ομάδα και πρόκειται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 1,5 χρόνου. Αύριο αναμένει στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει και τυπικά τη μεταγραφή του και να ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ. Κοίτα, να σα πω κάτι. Το και παν ιατρικά είναι, προφανώς, ναι, έτσι. Το παν είναι να είναι παίκτης εν ενεργεία. Αυτό θα έλεγα, επειδή άκουσα. Να μπορεί και να μπει άμεσα. Επειδή άκουσα. Να μην περιμένουμε δηλαδή τρεις αγωνιστικές για να παίξει. Επειδή άκουσα στην τηλεόραση, είναι ένας παίκτης που μέχρι πριν. Ξέρω εγώ τώρα, μην πω τώρα, προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενες δύο εβδομάδες. Είναι ένας παίκτης που έπαιζε. Οπότε, εντάξει. Άρα τα συζητούσαμε χθες και με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, το φίλο μας εδώ από το Λαμπαουτάρης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, άντε. Να μην πω την υπερβολή που δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς να παίξει το παιχνίδι της Δευτέρας, αλλά στο επόμενο παιχνίδι, έτσι Παντελή, η λογική λέει ότι πρέπει να πάρει φανέλα βασικού. Γιατί το επόμενο παιχνίδι θα είναι και μετά 10 μέρες, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ένας καλός παίχτης, αν είναι σε σωστή κατάσταση και παιχτικά και σε υγεία, θεωρώ ότι μπορεί να παίξει άμεσα. Αυτό. Καλό είναι να το ρωτήσουμε αν μπορέσουμε να βγάλουμε και τον Κυριάκο που είναι και προπονητής. Τώρα θυμήθηκα. Τι? Τον Κυριάκο. Για πες. Μιλάει τελικό στον Άρη. Ξέρεις, συνήθως δεν παίζεις ρε παιδί μου και πας ρε παιδί μου να. Ναι. Μετά, όταν δεν υπολογίζεσαι και τόσο. Ναι. Και ήταν και σε καλή ηλικία. Μπορεί άμα βγει και να σου το πει. Θυμάμαι ότι συμφωνεί και υπογράφει με Λεβαδιακό. Όταν έφυγε από τον Άρη, ναι, το 90, πήγε στο Λεβαδιακό. 89-90 είναι αυτό. 89. 89. Τέλειο 89. Και μετά από 5 μέρες, κάπου εκεί 5 μέρες, παίζει με Λεβαδιακό Άρης. Άρης Λεβαδιακός. Σοβαρά μιλάς, δεν το ναι, και ήταν μαζί με τον Τάκη Λεμόνη. Διακριθέν. Χάσαμε 0-1. Χάσαμε τη Λεβαδιάρης. Ναι, 0-1. Μετά, με γκολ του Τάκη Λεμόνη. Φάντας. Και ήταν μαζί με τον Λεμόνη ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Το θυμάμαι πολύ καλά. Δηλαδή, αυτό τώρα μου θύμισε τον Κυριάκο ότι. Ήταν σε καλή κατάσταση και καλή ηλικία τότε, ας πούμε, σε καλή κατάσταση. Και ποια ηλικία ήταν τότε? 26 χρονών, 25. Λέρε, ούτε τα θυμάμαι αυτά, να πω την αλήθεια. Το θυμάμαι σαν παίκτο Κυριάκο φυσικά. Εντάξει, είχε τραυματισμό. Το σακάτεψε ο Λίπκα, ρε παιδί μου, και τον κατέστρεψε, ας πούμε, την πορεία ο του. Ο Λίπκα τι ήταν, ανατολικό. Ένας Γερμανός ήταν, ο οποίος ήρθε, τον σκότωσε και έφυγε. Εντάξει. Τελευταία μέρα της. Αυτό που τώρα μου θύμισες με αυτόν τον παίκτη. Δηλαδή, άμα ο παίκτης είναι σε καλή κατάσταση, δεν πάει να πει. Και έπεσε και στον Άρη, που ήταν και πάνω από 13 χρόνια συνολικά στην ομάδα. Ναι. Έτσι. 7 χρόνια και βασικό στην πρώτη ομάδα. Ήταν στην πρώτη ομάδα. Θέλω να σου πω ότι. Άμα είσαι σε καλή κατάσταση, γιατί υπάρχει και το. Τώρα άλλο να παίζεις στην αγαπημένη σου ομάδα αντίπαλος, ναι, και μέσα σε 5 μέρες, εκεί που είχε τα κεντρινόμαυρα. Και όμως ήταν καλός. Γιατί. Εντάξει, συνέχισε τη δουλειά του εκεί, ήταν επαγγελματίας. Καλά έκανε, ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν έχει ρε φίλε. Άμα είσαι καλός παίκτης
Έχει σε καλή κατάσταση. Θα παίξει μπάλα και την πρώτη μέρα. Αν θυμάμαι καλά, για ποιο λόγο έφυγε από τον Άρη, ποιο ήταν τότε προπονητής. Παναγούλιας. Ο Παναγούλιας. Τι είπε, δηλαδή τον άφησε ελεύθερο. Κοίταξε, ο προπονητής κάνει τις συζητήσεις του και είπε ότι δεν υπολογίζεται και τελείωσε. Ο Παναγούλιας, έτσι. Ναι. Ωραία. Και πήγε στο Λεβαδιακό, εντάξει. Δύο χρόνια. Ωραία. Λοιπόν. Θα πάμε και Παντελή στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να τα κάνουμε κανονικά τα διαλύματα. Εσύ θα πεις διαφημίσεις ή θα είναι... θα διαβάσω εγώ, καλά που το είπες, γιατί με τη συζήτηση ξέχασα και τους χορηγούς. Ξέρεις τι μου θυμίζεις. Τι σου θυμίζω. Το Φασικά καλησπέρα σας. Το Ψάλτη. Μαλοπλίν. Τι βλάξ. Τι βλάξ. Μόνο που εκείνο ήταν ράδιο πειρατικό. Εξαφανίζει για πάντα το μαλλί. Δεν τους πιάναμε το ραδιογονόμετρο. Εδώ δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα πήγαμε... Σε καβαλάνε. Τέλη δεκαετίας 70 πήγες, αρχές 80. Λοιπόν, να πάμε στους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Θα κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συζητήσουμε για Άρη φυσικά και οτιδήποτε άλλο. Θα ανοίξουμε και γραμμές και φυσικά θα βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι της επικοινωνίας. Αν μπορέσουμε αργότερα, θα βγάλουμε και τον Κυριάκο, έτσι, να μας πει και αυτός δύο πραγματάκια. Και πάμε φυσικά στον πρώτο υποστηρικτή, βασικό υποστηρικτή της εκπομπής, που είναι το Escobar. Το στέκι μας. Το στέκι μας. Το Escobar Espresso Coffee Bar. Πες μου ρε τη διεύθυνση αφού είναι το στέκι σου. Δεν την ξέρω. Όπως πας μπαίνεις αν θέλω να πούμε, μετά το σχολείο, το φανάρι εκεί. Να τους ομπουγάτσα το νούμερο 2. Τι σαν το τέτοιο στο Αθλητικά Νέα. Του λέω όχι. www. Προχθές που πήγαμε, προχθές. Συνέχεια εκεί είμαστε, που λέει ο λόγος. Του λέω, Νίκο, πες το τηλέφωνο του Escobar. Πού να το ξέρω. Πού να το ξέρω, το μαγαζί σου είναι, λέω, δεν ξέρεις το τηλέφωνο. Βλάκα, έχω κινητό. Έχω κινητό, μου λέει, τι να το κάνω το σταθερό. Εγώ το έχω μάθει, λέω, του λέω συνέχεια. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, σαν έχω άστο. Λοιπόν, Γεωργίου Παπανδρέου 9. Α, έτσι είναι. Ναι. Απέναντι τον Ελλήνων. Η Αθέων λέγεται Γεωργίου Παπανδρέου. Ξέρω. Ναι. Τι ξέρει. Είμαι παλιό δεκάρι τώρα. Είσαι παλιό δεκάρι. Θυμάμαι Αθέων τώρα. Τι να σε εντάξει, με αυτή την κοιλιά που έχει παλιό δεκάρι να είσαι λίγο δύσκολο. Εντάξει. Θα πέσει. Είσαι χαλιαμούτρα, αλλά τέλο πάντων. Γεωργίου Παπανδρέου 9. Πρώην Αθέων και το τηλέφωνο του Escobar, μάθε το κι εσύ, μια που δεν το ξέρω που κάτσε να το πεις όταν θα πας. 2311-208-301. Είναι δύσκολο. Όχι, αλλά δεν μου φτάνει το κινητό του Μπουγάτσα, παίρνω και στο σταθερό τώρα. Ανοιχτά από 8 το πρωί είναι το Escobar για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο θεωρείτε εσείς σωστό να πιείτε με την παρέα σας. Το ωραιότερο στέκι της πόλης για να απολαύσει αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League, Football League για τον κύριο Ματζούκη που ήταν πριν λίγο εδώ στο στούντιο και της αγαπημένης σου ομάδας. Μάνος Καλογεράκης, Νίκος Μπουγάτσας εγγυώνται για το αποτέλεσμα και άμα ήταν ο Τάσος εδώ θα έλεγε και εθέριες υπάρξει, οι εθέριες, σαγηνευτικές, εξαίσιες. Ξέρεις, βάζεις, αυτά είναι νούμερο ένα. Στα κοσμητικά επίθετα, όσον αφορά για γυναίκες, μπορεί να λέει καμιά τρία τέταρτα, να τα συνεχίζει. Είναι πολύ καλός. Λοιπόν, δεύτερος υποστηρικτής, το πορκί, το ψητοπολί. Αυτό κανονικά... Όλα αυτά τα διαβάζεις, ναι. Πάει εκπομπή. Λοιπόν, αυτό κανονικά και λόγω επαγγέλματος έπρεπε να το διαβάσεις εσύ, αλλά είπες δεν θέλω. Τι. Ναι, αυτά είναι στο δικό σου τομέα εργασίας. Δεν πειράζει. Φοράς και γυαλιά εσύ, να μου βλέπεις καλύτερα. Τι θες να μας πεις, φοράω γυαλιά ενώ εσύ δεν φοράς. Όχι. Που να φοράς φακούς επαφής. Πορκή το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερ, κλαπ μενού. Και με πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο ψητοπολείο είναι η Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και στο delivery μπορείτε να καλέσετε το 23 15 25 55. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Κάποιες λαχταριστές προσφορές του Πορκίτο. Δύο μπέργκερ με γύρο και μία κοκακόλα 5 ευρώ. Ένα special burger και μία κοκακόλα 4 ευρώ. Δύο special burger, ένα τσίκι και μία κοκακόλα μόνο με 5,90 και ένα κλαπ αλαντικών και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Skies Aviation Academy. Συνεχίζουμε, έχει πολύ πράγμα. Η σύγχρονη. Τι γελάζε. Τι γελάζε, βλέπω τη φάτσα σου. Έχει σπάσει καθρέφτη. Συνέχισε. Δεν έχει καθρέφτη σπίτι, μιλά κιόλα. Η κορυφαία σχολή
είναι η Skies Aviation Academy. Εκπαίδευση πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές. Κάνε τα όνειρά σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους για τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε στο διαδίκτυο το skies.gr και το 23 9 20 21 100 είναι το τηλέφωνο της Skies Aviation Academy που κάθε ερώτησή σας μπορεί να απαντηθεί. Τι? Προτείνω την εταιρεία αυτή να βάλει τη φάτσα σου φωτογραφία γιατί έχεις αεροδυναμικά μούτρα. Ρε. Αεροδυναμικά. Δεν κόβεις χιλιόμετρα. Και εσύ χάλια μούτρα. Σαν Concorde είσαι. Αβράμογλου, τελευταίος υποστηρικτής εκπομπής. Αβράμογλου, θαυματουργά φυτά, ιάματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Η διεύθυνση για τις υπερτροφές Αβράμογλου είναι Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία Εμπορίου και φυσικά το Φύτο Σλιμ, το λιποδιαλυτικό χαρμάνι, βοτάνο σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα είναι το νούμερο ένα όσον αφορά τα σκευάσματα Αβράμογλου. Αυτά λοιπόν, περνάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Ήταν πολλά, Παντελή, από ό,τι βλέπεις. Ολόκληρο βιβλίο. Ολόκληρο βιβλίο, τι να κάνουμε. Περνάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα μπούμε, θα σχολιάσουμε τα του Άρη. Οτιδήποτε άλλο θεωρούμε έτσι. Και μια διόρθωση πρέπει να κάνουμε. Πες. Εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Ποιος Βασίλης? Ο γνωστός. Ο Βασίλης Δερμιζόγλου, ο οποίος έχει γράψει αρκετά πλέον βιβλία για τον Άρη. Έτσι, τρία είναι, τέσσερα πόσα είναι? Είναι η ιστορία του Άρη στο ποδόσφαιρο, τα βιογραφικά όλων των παιχτών, από την ίδρυση μέχρι το 2014, 100 χρόνια. Η τελευταία που έγινε εκδήλωση... Ήταν το πρώτο πρωτάθλημα στην Ελλάδα και του Άρη φυσικά, το οποίο είχε και συλλεκτική μπλούζα. Και τώρα εδώ, επειδή είναι ο άνθρωπος, εντάξει, ο Ολομόναχος, ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει ο Ολομόναχος. Και τον αγαπάνε όλοι οι βετεράνοι και ο κόσμος του Άρη. Τι διόρθωση, τι κάναμε? Ότι κάναμε λάθος για τον Ιβάν. Εγώ, ναι, όντως ήταν Πολωνός. Πολωνός, ναι, όχι Ούγγρος. Τώρα αυτοί εκεί πέρα όλοι είναι. Ωραία. Και το Βέιμπερ λέει κάτι. Ο Βέιμπερ, ο οποίος και αυτός γελούσε ο κόσμος. Πρέπει να είναι. Τώρα για να λέει Βέιμπερ, ίσως να είναι αυτός. Εγώ σου λέω, θυμάμαι έναν ακόμη. Ίσως να είναι ο Βέιμπερ Ούγγρος, ο οποίος και αυτός ήταν 260 κιλά. Θα τα πούμε σε λίγο. Πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντοτε στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Παρέα εδώ με τον φίλο και συναγωνιστή. Τι είμαστε, ρε? Παντελή. Συναγωνιστής δεν μου. Αδελφέ μου! Αυτά. Λέει ο άλλος. Συναγωνιστής. Ναι. Τι συναγωνιστής. Αυτά είναι. Ναι, εντάξει. Ναι, ο άλλος δεν λέει. Οπότε όποιος έρχεται στο μαγαζί. Αδελφέ μου! Λέω μεγάλο φίλο. Τι έβαλα στο Facebook. Ένα παιδί στο νεφρό του για iPhone. Και έβαλα λόγο μπουγάτσαλο. Όχι, με έχει δώσει παντού τα νεφρά του αυτός. Τρολιά πιστεύω. Λέει αδελφός είναι, λέει, του δίνω τον νεφρό μου. Εντάξει, καλά, αυτός το λέει. Τώρα ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Είναι ατάκες του μπουγάτσα αυτές. Πάντως να πω ότι γίνει ένας πανικός με την φωτογραφία σου και σχόλια στον τοίχο μου. Καλά, παιδαράς δεν είσαι. Είσαι σαν διαφήμιση για κολύριο. Εντάξει. Αλλά βλέπω εδώ και σχόλια φίλων και πριν πάμε στα του Άρη. Αυτό τον ξέρεις, τον Νικόλα. Φυσικά. Τα χαιρετίσματά μου στο φιλαράκι είναι Αριανάκι. Είναι από το Βότσι, ξέρω εγώ. Αλλά έχει μεταναστεύσει, είναι στο Ελσίνκι. Καμιά συναυλία, τίποτα Nightwish, άμα έχει, τίποτα να πάμε. Τον κύριο Χρήστο Σταύρο Κότση τον ξέρει φυσικά. Είναι προτείνει στο Λίμπερο να σου κάνει συμβόλαιο. Πραγματικός αδελφός είναι. Αδελφός. Πραγματικός. Συμφωνούμε σε όλα. Λέει συμβόλαιο. Τι κάνετε, συμφωνείτε σε όλα? Όχι για τα τατουάρι, όχι για άλλα. Ναι. Γιατί άμα τώρα μπορώ να την κάνω την εκπομπή να γίνει. Τι θες εδώ να γίνει? Πολύ εύκολα που συμφωνείτε σε όλα. Την κυρία Γρηγορία την ξέρεις εδώ. Βεβαίως. Τα χαιρετίσματά μου. Στην όμορφη Γρηγορία. Και φυσικά ο Νίκος ο Μπουγάτσας σε κράζει γιατί τι, λέει. Τι την μπάλα ο Παντελής λέει την περνάει για το Σιέρα καθότι μάγειρα. Εσύ σαν γυροβομβίδα την περνάς, βρε Μπουγάτσα. Τώρα να μην βγάλει ξανά. Θα μας πεις μετά ένα, τι έκανες αργότερα ένα, με τον. Παλιές εποχές καλές. Με το. Καταρχήν δεν έχεις πει ότι κάναμε πάρα πολλές εκπομπές μαζί. Βέβαια. Και καλά, με τον ναι, Νίκο και μαζί. Έχεις δίκιο γιατί το ακροατήριο του Λίμπερο είναι και διαφορετικό από αυτό που ήμουν στα προηγούμενα ραδιοφωνά. Άλλες εποχές. Πολύ. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Εκπομπή κάνω και παίρνεις. Βρε καρτούν, παίρνεις. Ο Μπουγάτσας. Εγώ δεν είμαι πάντως. Ο Μπουγάτσας πήρε εκπομπή. Πήρε την εκπομπή τώρα. Πιο άσχετο από ποδόσφαιρο δεν μπορούσε να φέρει εκεί, λέει. Έλα εδώ να σε πάω μια κόντρα, βρε. Ο Δημήτρης ο Ραγκάτσης με την τάκα σου. Ο Στέφανος ο Παρτάλης. Ο Στέλιος ο Μπόμπας,
Ο Βασίλης, γνωστός και ο οικονό, εμφανίστηκε σε οικονόμο, απίστευτο πράγμα. Αφού βγήκα εγώ, ρε, που είμαστε. Και φυσικά το φιλαράκι μας, ο Δημοσθένης, πες του αδελφού Παντελή ότι καλύτερο είδε στη σύγχρονη ιστορία του Άρη στο ποδόσφαιρο μας το φίλο στο στρατηγό, έχει τον Ραούλ Κούπερ. Θα μας πει την άποψη για τον Κούπερ. Έχουμε φίλο μας. Εγώ δεν φοβάμαι να πω την άποψη. Τι φοβάσαι, τι. Όχι, γιατί η πλειοψηφία του κόσμου. Εγώ με επιχειρήματα μιλάω. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει. Λοιπόν, πριν πάμε στο φίλο, να πούμε 1-0 η Λαμία τον Παναθηναϊκό στο 50 λεπτό με πέναλτι. Με Λαμία παίζουμε. Ναι. Αυτό είναι κύπελο. Δεν έχει σημασία. Το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, να δούμε τι έχει να μας πει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Όχι, ρε, φίλε. Γεια σου, Τζιμάρα, αδελφέ μου. Αδελφέ μου. Το... Όλους τους αδέρφια τους λέω. Ναι. Τι λέει. Ο Τάχος, ο Παντελής και ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ λείπει. Ας τον αυτόν εκεί στο Ουσμπεκιστάν, ρε. Τι μας να αναφέρεις τώρα. Στην Αίγυπτο ήταν ο άνθρωπος. Στο Ουσμπεκιστάν είναι τώρα. Ο κακός και ο άσχημος. Παντελή, ερώτημα. Ο Κούπερ είναι ο καλός. Τώρα βρέστε εσείς οι δύο ποιος είναι. Εγώ το μόνο Κούπερ που ξέρω είναι ο Άλις Κούπερ. Τον Άλις Κούπερ, δεν ξέρω άλλο Κούπερ. Αφού ξέρεις ότι είναι κατά του Κούπερ. Τώρα άστα αυτά, κάνα ψάρι θα μας στείλεις να φάμε. Ό,τι θέλεις, Παντελή. Κάνα καρχαρία, εκείνο το φέρω σε σκομπάρ να κυνηγάει τον Μπουγάτσα. Λοιπόν. Άστα αυτά, γιατί λέει δεν αποφεύγω, δεν αποφεύγω. Έθεσε ένα θέμα. Να μας πει την άποψή του εδώ στον αέρα για τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ, ο Παντελής. Δεν χρειάζεται να. Δεν χρειάζεται να γράψει έκθεση με δύο λογάκια. Θεωρείς, ας πούμε, επιτυχημένο τον Κούπερ στον αέρα. Τον θεωρώ, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευρωπαϊκή πορεία. Απλά στην Ελλάδα δεν ήταν ο Άρης σε καλή κατάσταση, θεωρώ. Και θεωρώ επίσης ότι έκανε τραγικά λάθη στον τελικό. Στον τελικό του αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Δεν μου βάζει το Μεριέμ δεξί εξτρέμ. Κάτσε λίγο να ολοκληρώσω. Και οι δύο, μην μιλάτε όλοι μαζί. Μην μιλάμε όλοι μαζί. Έλα. Επειδή είσαι από τη Νέα Υόρκη, τώρα μιλάμε. Ναι, επειδή είσαι τον Τραμπ εκεί φίλο. Ναι. Για λέγε. Τον έχει φίλο τον Τραμπ. Ωραίο είναι. Τον έχει. Άκου λίγο. Έβαλε το Μεριέμ δεξί εξτρέμ, ένα παίκτη που ήταν αργό για αυτή τη θέση. Και ενώ είναι παίκτη περισσότερο άξονα, είναι για να περισσότερο. Θα μπορεί, σαν παραγωγικό αμυντικό χαφ και έβαλε και τον Αντού εκείνη την ημέρα. Εμείς ήμασταν τρελαμένοι. Κατεβήκαμε 30.000 κόσμος. Έπαιξε πολύ. Στον τελικό. Εγώ, σαν Παντελής, θα προτιμούσα να πάρω το κύπελλο με τον Παναθηναϊκό και ας μην κέρδιζα την Ατλέτικο Μαδρίτης. Καλά αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή το κύπελλο θα το θυμούνται όλοι. Την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι μια φυσικά. Την Ατλέτικο θα τη θυμούνται, αλλά το άλλο είναι τρόπαιο. Αλλά το άλλο είναι τρόπαιο. Είναι κύπελλο. Είναι τρόπαιο, θα προτιμούσα. Να έπαιζε με έναν Τζόσον μπροστά, με ένα Χαβίτο δεξιά. Θεωρώ ότι δεν έπαιξε καλά. Καταρχήν είχε να αντιμετωπίσει με έναν πολύ καλό Παναθηναϊκό, αλλά και ο Άρης τα τελευταία 20 χρόνια ήταν ο καλύτερος Άρης. Εκείνη, έτσι, είχε τρία εισάξια σέντερ φόρ εκείνη τη χρονιά. Έτσι, Τζόνσον, Κάμπορα και Κόκε. Και είχε Κάλβο, είχε στην άμυνα τρομερούς παίκτες, ξέρω εγώ, Ρονάλντο, Νασούτη και αυτά. Με απογοήτευσε γιατί και είχε. Κέντρο είχε καλό. Φυσικά είχε τον καλύτερο Πρίτα που εγώ να πω. Εγώ να πω ότι ήταν έργο Κούπερ. Ωραία. Είχε και έναν αυτή. Η ομάδα ήταν, θεωρώ, πλήρης. Ήταν σε όλα τις θέσεις. Τα τελευταία 20 χρόνια καλά. Η καλύτερη ομάδα ήταν. Ναι, ναι. Αναφυσβήτητα αυτό, έτσι. Ναι. Συμφωνώ. Ωραία. Και από την Μπάγερς. Ομάδα και από την, και από την ομάδα του Μπάγκερς και του Φιρού πιο παλιά και το 86 που είχαμε καλή ομάδα με Λίμπερ. Θεωρώ ότι ο Άρης ήταν ο πιο πλήρης. Τώρα, με απογοήτευσε γιατί είχε έναν Νόμπια να αντιμετωπίσει. Δεν είχε Μπάγεβιτς, δεν είχε έναν μεγάλο προπονητή. Είχε έναν προπονητή που προσωπικά ξέρω τι ρόλο βαράει ο τύπος. Εντάξει, από εκεί και πέρα αυτή είναι η άποψή μου για τον Κούπερ. Και επίσης έχει ρίξει ομάδες Β' Εθνική. Ένας μεγάλος προπονητής δεν ρίχνει 3-4 ομάδες Β' Εθνική. Έχει ρίξει Σαντατέρ, έχει ρίξει Πάρμα, έχει ρίξει Σαρογό. Και η πορεία του μετά την Γεωργία, στη Γεωργία δεν έκανε ούτε μία νίκη, μετά τη Γεωργία ήταν μέτρια η πορεία του Κούπερ. Αν εξαιρέσει τον Άρη. Παντελή. Έτσι, ήταν αυτή είναι η άποψή μου, η ταπεινή μου άποψη. Άστο να μιλήσει και δεν μπορεί κανένας να μου το αφισβητήσει αυτά που είπα. Και τον άλλον. Ναι, εντάξει. Τι. Για πες. Παντελή. Την πορεία που έκανε στην Ευρώπη, στην ιστορία του Άρη, την έχει ξανακάνει. Άμα βρει το τελειά, έχω και γι' αυτό τελειά, απάντηση. Περίμενε, θα σου πω. Μην βιάζεσαι, κάθε. Σου δώσα χρόνο να μιλήσει. Θα σου θέσω άλλη μια ερώτηση και μετά θα πες ό,τι θες. Ναι. Λοιπόν, ρώτα τον Τεχεία, ποια ομάδα θυμάται από την Ελλάδα. Ξέρεις, θα σου πει τον Άρη. 4 γκόλ έφαγε από τον Άρη. Του Κούπερ. Εντάξει.
την ιστορία αυτή δεν θα μα την κάνω. Μα τον ευχαρίστησα και την πορεία του στην Ευρώπη. Τι να τον κάνω άλλο, ρε φίλε. Ναι. Τι θες να τον κάνω άλλο. Το ζητούμενο Παντελή. Ναι, αλλά από την, άμα με την Γιαγκελόνη έφερες 2-2. Άμα αποκλεινώσουν, θα τον σταύρωνες εσύ ο ίδιος. Ερχόσουν από τη Νέα Υόρκη. Με το σκάφος εκεί που ψαρεύεις. Εντάξει. Παντελή, ναι. Περίμενε να ακούσεις, ρε φίλε. Ναι. Το ζητούμενο για κάθε χρόνο δεν είναι ο Άρης να βγαίνει στην Ευρώπη. Ωραία και. Ναι. Εκεί έκανες πορεία που ήταν το ζητούμενο. Καταρχήν επειδή θέτεις όλη την ιστορία του Άρη, να σου πω ότι η ομάδα του 80 τότε αδικήθηκε γιατί δεν υπήρχαν όμιλοι. Και έπαιξες με τρία μεγαθύρια. Μην αδικούμε δηλαδή τα... από σένα, Παντελή. Γιατί εγώ τι έχω, Αλσχάιμερ. Εντάξει, ήμουν μικρός, αλλά διαβάζουμε και κάποια βιβλία. Ασχολούμαστε με τον Άρη, ρε Τζίμι. Τι να κάνουμε. Έτσι, τα εκείνη... όμως. Εσύ τα βλέπεις. Αν μπράβο. Εκείνη η ομάδα δεν αδικήθηκε που δεν είχε ομίλους. Ναι, τότε δεν ήταν όμιλοι. Δεν είχε όμιλους τότε. Και έπαιξε με Μπενφίκα, έπαιξε με Περούτζια, έπαιξε με Σεντετιέν του Πλατινί. Δεν έπαιξε με την Άνω Πετρομαγούλα. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Να πω και ένα τελευταίο. Πες Δήμη, πες και κλείσε μας. Ο Άρης για να πάει μπροστά σήμερα θέλει Κυριάκο Πιπισίδη στον πάγκο μαζί με τον Βασίλη Αντωνιάδη και βοηθώ τον Παντελή Πιπισίδη. Εγώ τι να τους κάνω μουσακά, τι να τους κάνω εγώ. Με Παντελή, Πιπισίδη στον πάγκο, δηλαδή πόντο δεν θα σταυράζουμε. Εγώ λέω ότι ταπεινή μου άποψη έπαιξα... Για να μην κουνιέται κανένα στον πάγκο. Κοίταξε, εγώ άκουσα να σε πω, εγώ... Έχω παίξει λίγο μπάλα, ας πούμε, σε ερασιτεχνικά και αυτά. Ναι. Δεν έχω παίξει πολύ. Πιο πολύ ασχολήθηκα με άλλα πράγματα τέτοιο. Τα τελευταία χρόνια ξέρει ο Ζάχος. Έτσι, μου αρέσουν τα μαχητικά αθλήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Και αυτό ερασιτεχνικά, έτσι. Και σε μεγάλη ηλικία. Δεν έχω γνώσεις τεχνικές. Εγώ απλά αυτά που λέω τα λέω ταπεινή άποψη. Μπορεί κάποιος να πει τώρα τι μας λες, τον Κούπερ. Δεν μπορεί όμως ο άλλος να αφισβητήσει ότι έχει ρίξει ομάδες. Η άποψή σου είναι και εφόσον λοιπόν, επιχειρηματολογείς είναι η άποψή σου. Και εμείς αγαπάμε και το ξέρεις. Να σε καλά. Γεια σου Τζιμάρα. Να σε καλά Τζίμι. Χαιρετίσματα τους Καρχαρίες εκεί πέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, μια που να δώσουμε και τα τηλέφωνα. Τα δύο νούμερα του Λίμπερο, το 2310-287 και 38, 6945-287 και 38. Αν κάποιος θέλει να μπει συζήτηση πάνω σε αυτά που λέμε, πιστεύω και μετά τις 9 να έχουμε και τον Κυριάκο σε κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τον σημερινό Άρη, βέβαια, και πώς βλέπει την ομάδα και τι πρέπει να γίνει. Τώρα με τον Κούπερ, το Μέγκα θυμάται. Εντάξει. Τα έχουμε πίσω στο μπαρ, έχουμε μαλώσει με τον Μπουγάτσα καμιά 40 φορές. Πιστεύω ότι μετά τις 9 θα βγάλουμε και τον Κυριάκο να μιλήσουμε για τον Άρη του σήμερα και τι μπορεί να γίνει στην ομάδα. Κατά την άποψή του, στην ομάδα να μπορέσει να βγει στην Ευρώπη και φυσικά να έχει πρόοδο η ομάδα, γιατί καλή είναι η Ευρώπη, αλλά δεν φτάνει. Για φέτος, βέβαια, αυτός είναι ο στόχος. Πάμε στον φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Ο Δημήτρης είμαι. Έλα, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Σ' ακούμε. Παντελή. Έλα. Λοιπόν, άμα θυμάσαι την πορεία του Κούπερ, θα θυμάσαι ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτές οι σφαγές που έχει δεχτεί ο Άρης και επί Μπάγκεβιτς φυσικά. Και επί Ερνάντες και επί Κούπερ ήταν επικές. Σίγουρα. Λοιπόν, γι' αυτό πηγαίναμε στην και Ευρώπη. Με τον Όγιος. Και με τον Όγιος. Γι' αυτό πηγαίναμε, ναι, και με τον Όγιος. Γι' αυτό πηγαίναμε στην Ευρώπη που μας έπαιζαν 50-50 διαιτησία και πετούσαμε. Ο Ραγκάτσης, και ερχόμασταν στην Ελλάδα να τα λέμε όλα πάντα. Μην τρελαίνεσαι, ρε. Γιατί δεν λες ότι είσαι ο Ραγκάτσης, ρε Τόξο. Γιατί δεν λες ότι είσαι ο Ραγκάτσης, δεν σε γνώρισα, ρε. Δεν πειράζει. Τρελαίνομαι, όχι για σένα, γιατί. Ξεχνάνε οι Αριανοί τις σφαγές που τρώγαμε. Τι σημασία έχει αυτό που είπα όμως. Στον τελικό του Παναθηναϊκού, κανένας δεν λέει ότι έκανε. Τώρα, συγγνώμη, έχει κολλήσει ο Παντελής με τελικό. Να σου πω λίγο κάτι. Εγώ θεωρώ ότι εκείνος ο τελικός τον παρομοιάζω γιατί το έζησα. Πήγαινα, ας πούμε, στο γήπεδο Πιτσιρικάς και την κρίνια, επειδή τότε πήγαινα στους επίσημους λόγω του Κυριάκου, την έζησα από πρώτο χέρι την κρίνια μετά 80 εποχή. Εμένα την παρομοίωσα, δηλαδή εκείνο τον τελικό, θεωρώ ότι μπορούσαμε να τον κερδίσουμε περισσότερο από τους υπόλοιπους τρεις τελικούς. Και με τον, όταν πήγαμε με τον Χατζάρα, παράδειγμα, δεν είχαμε καλή ομάδα. Τότε που παίζαμε με τον. Δεν είχαμε πέσει. Ναι, αν μπράβο. Με τον Φυρό είχαμε καλή ομάδα. Έκανε και αυτό τα λάθη του, θεωρώ, τον κύριο Φυρό. Αλλά γενικά εκείνος ο τελικός ο Άρης ήταν ο πιο πλήρης για μένα. Και ο κόσμος ήταν τρελαμένος. Και ο Παναθηναϊκός ήταν ο καλύτερος Παναθηναϊκός των τελευταίων 20-30 χρόνων. Απλά ήθελα να παίξει όσο μπορούσε.
Ότι έκανε λάθη και ήταν προβλέψιμος. Έκανε λάθη και ήταν προβλέψιμος. Αυτό θεωρώ εγώ. Ναι, ναι. Για το σήμερα λοιπόν. Εάν να εσύ θεωρείς ότι ο Κούπερ έπαιξε καλά στον τέτοιο. Άσον αυτόν, ό,τι απ' δεν θα αλλάξει την άποψη, την ξέρεις. Για το σήμερα να μιλήσουμε και λίγο έτσι. Γιατί θα... Εννοείται, τώρα ας τον Κούπερ. Ας τον Κούπερ. Ο Κούπερ τελείωσε, αποτελεί παρελθόν για τον Άρη. Δύσκολα θα αποτελέσει παρόν. Ως αδύνατο, λέω εγώ. Οπότε να μιλήσουμε λίγο για το σήμερα. Και το τι πρέπει να γίνει σε ομάδα τουλάχιστον για φέτος να εκπληρώσει το στόχο της, που είναι ένας και μοναδικός, δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο φυσικά, που είναι η έξοδος στην Ευρώπη. Έτσι, και ούτως ώστε το καλοκαίρι να γίνουν βήματα παραπάνω, γιατί καλή είναι η Ευρώπη, αλλά δεν είναι αρκετή πλέον. Έτσι. Άρης είμαστε και πρέπει πριν κλείσουμε και τα ματάκια μας να δούμε και κάνα τίτλο. Καλά. Έτσι λέω εγώ. Για πες. Δυστυχώς, έχουμε φτάσει σε σημείο να θεωρούμε επιτυχία την έξοδο. Τη μία έξω στην Ευρώπη που βγαίνει και ο έκτος. Γιατί έτσι. Καλά λέγει ο Παντελής. Συμφωνούμε. Με την ομάδα τότε που είχαμε το 80 έβγαινε ο δεύτερος στην Ευρώπη. Ο τρίτος πήγαινε για κοχόντες. Ο Ηρακλής είχε βγει τρίτος και δεν βγήκε Ευρώπη. Μια χρονιά. Και το παίζουν μάγκες εδώ οι συμπολίτες δίπλα που έχουν παίξει 150 παιχνίδια στην Ευρώπη που έβγαινε μέχρι και ο Ολυμπιακός Βόλου και η Λάρισα. Θα μπορεί να σε πει όμως Δημήτρη μου και ο άλλος, βγες και εσύ. Βγες και εσύ, καλά θα. Γιατί μετά από 4 χρόνια ανυπαρξίας. Άκουσε λίγο. Μετά από 4 χρόνια ανυπαρξίας, γάμα, β', χωριά, ξέρεις τουλάχιστον να πούμε, το να βγεις Ευρώπη απευθείας είναι. Εντάξει, δεν είναι για το βάρος της ομάδας δεν είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, αλλά δεν είναι και κάτι αμεληταίο, έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα. Η τελευταία επιτυχία που είδε ο Άρης ήταν πριν 38-39 χρόνια, όσο είμαι και εγώ, ο Άρης έσβησε το 80. Ναι, είναι μια άποψη αυτή. Πρωταθλητισμό ο Άρης έζησε το 80. Έκανε και το 93. Μέχρι εκεί, έκανε πρωταθλητισμό. Λοιπόν, ναι, αγόρι μου, αλλά δυστυχώς οι συγκυρίες. Πάλι στο παρελθόν πάμε. Δυστυχώς οι συγκυρίες μας κάνανε έτσι τώρα. Τι να κάνουμε. Το παρελθόν είναι καλό να το θυμόμαστε και να βλέπουμε. Εδώ και να πρέπει φωτίζει, τώρα να δούμε άλλα πράγματα. Να φωτίζει το μέλλον. Όχι να το σκάλιζουμε συνέχεια. Αν δεν έχει λεφτά, εσύ δεν χρειάζεται. Εντάξει. Κάτι άλλο. Άρα εδώ είναι μια συζήτηση. Αν δεν υπάρχουν είπε στα χρήματα. Παντελή, ένα τελευταίο και να κλείσω γιατί οδηγάω κιόλα πάω στη δουλειά μου. Πρόσεχε τι κολόνε μα. Έχει πολύ ομίχλη, δεν ξέρω ποιος είναι να φύγει, όποιος οδηγεί, έχει πολύ ομίχλη στην πόλη. Τώρα είμαι στο περιφερειακό, έχει πολύ ομίχλη, γενικά της το αναφέρω τώρα. Λοιπόν, με βάση τη δικιά σου λογική, Παντελή, ο Λουτσέσκου είναι προπονητάρα, ας πούμε. Μα δεν μπορεί, να σου πω κάτι. Τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα, ρε φίλε, τον έχει τον ΠΑΟΚ 30 αγωνιστικές αίτητο, πόσο τον έχει, ρε. Δηλαδή, τι θα σε κάνει προπονητής άλλο. Μαζί σου. Τι να σε κάνει άλλο. Από τα αποτελέσματα κρινόμαστε. Εκτός αυτού, ο Πάκο έχει ένα ελαφρυντικό. Πέρα από ότι έχει έναν δυνατό πρόεδρο, να πούμε ότι και το ποδόσφαιρο το ελληνικό πλέον είναι αστείο. Έβλεπα μια φορά, ήμουνα με κάτι παοξίδε, ξέρω εγώ, βλέπαμε το Πάκο Ολυμπιακός και του λέω ρε παιδιά, να σα πω κάτι. Θυμάστε τι ομάδα. Μια φορά βλέπαμε, ήμουν σε ένα καφέ. Σε ποιο, ποια χρονιά, τώρα φέτος. Και λέω ρε παιδιά, θυμάστε τότε που είχε Τζούρτζεβιτς Ολυμπιακός, που είχε ξέρω εγώ τους παιχταράδες εσείς. Καλά, δεν είναι καμία σχέση. Δηλαδή τώρα τι σχέση έχει το λίγο ποδόσφαιρο τώρα με παλιά, να πούμε. Και όχι πολύ παλιά, πριν 7, 8, 10 χρόνια. Λοιπόν, Δημήτρη. Λοιπόν, παιδιά, καλό βράδυ. Σας εκτιμώ, σας αγαπώ, φιλιά πολλά. Και εμείς αγαπάμε, χάθηκες και εμείς αγαπήσαμε έτσι. Έτσι δεν κάνουμε να πούμε. Αγαπάς, εντάξει, εξαφανίζεσαι. Αγαπάει, ναι. Θα πήγαινα παρατρίχα στο πάμε πακέτο εκεί. Να σε καλά, να σε καλά και προσοχή στο δρόμο. Άντε, γεια, γεια. Ναι, γεια. Είπαμε, το παρελθόν είπαμε πρέπει να το. Να το μνημονεύουμε για κάποιες. Να μαθαίνουμε και από τα λάθη μας, αυτό λέμε. Να μαθαίνουμε και από τα λάθη μας. Αλλά ξέρεις τι, να μην μένουμε. Να μην μένουμε σίγουρα. Στο παρελθόν. Αλλά να μην επαναλαμβάνουμε. Άμα μείνουμε και στο μπάσκετ το κάνουμε αυτό. Σίγουρα. Και στο μπάσκετ ειδικά το κάνουμε και πρέπει να καταλάβουμε ότι. Η εποχή γκάλει τελείως. Εντάξει. Καλό είναι να το μνημονεύουμε. Καλό είναι να το θυμόμαστε. Όχι να γίνεται βίωμα και να γίνεται το παρελθόν παρόν. Κατάλαβες. Γιατί θα μείνουμε εκεί που είμαστε για ακόμη τόσα χρόνια. Να παραδειγματίζεσαι και με τα καλά και με τα κακά. Έτσι. Να μην επαναλαμβάνεις τα κακά πράγματα, έτσι. Λοιπόν. Τις κακές επιλογές. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Ψάξε εσύ τον brother μπάσκετ. 45 φορές να πούμε τον πήρα. Εντάξει, μπάσκετ τελείωσε την δουλειά του άνθρωπος και να τον βγάλουμε και στο να μας πει την άποψή του για τον Άρη του σήμερα και τι πρέπει κατά την άποψή του να γίνει ούτως ώστε αυτή η ομάδα να εκπληρώσει το φετινό μοναδικό στόχο που έχει για την έξοδο στην Ευρώπη.
Θα ανοίξουμε πάλι τις γραμμές στο 2310-287 και 3 οκτάρια και το 6945-287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας. Θα σχολιάσουμε και κάποια άλλα θεματάκια και για τον μπασκετικό Άρη και για τον ποδοσφαιριστικό, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα ονόματα. Τελικά, από ό,τι, γιατί το συζητούσαμε χθες, το δεκάρι αποκαλύφθηκε το όνομά του. Είναι ο Τόνσο. Τόξο. Τόξο είσαι και φαίνεσαι. Λοιπόν, του Αστέρα, δεν το ξέρεις το δεκάρι του Αστέρα. Εγώ άλλο παίχτη ήθελα και διαφέρθηκε ο Άρης. Για πες. Πες ποιος είναι. Τέλος πάντων. Πες το. Πάμε στα διαφημιστικά και θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα με Λίνα Σκίναρ για χαλή. Για πες. Με μία από τις μεγαλύτερες μπάντες όλων των εποχών. Ναι, το τραγούδι πες μας, Κάρτον. Saturday Night Special. Saturday Night. Saturday Night, θα πάμε, όχι αυτό το Saturday. Όλο το, όλο το άλλο. Τι όλο το άλλο. Όλο το άλλο Σάββατο, το άλλο Εγώ Σάββατο. Εγώ φταίω, ή άλλοι, ή άσχημοι. Θα χορέψεις. Άμα πιω κανένα δύο-τρία ποτάκια, τέσσερα, μπορεί να ρίξουμε και καμιά ζούρα. Γιατί σαν καδρώνει κάθεση με τον ποτό. Άντε ρε βλάχο, άντε σε εδώ εγώ... πέρα μας προσβάλλεις στο στούντιο. Ενώ εγώ να πούμε ξεχύρωμαι στην πίστα. Είσαι αλλιώς Παντελίδης ή αλλιώς Τραβόλτα. 23-10-287 και 3 οκτάρια, 69-45-287 και 3 οκτάρια. Λοιπόν, καλός ο Κούπερ, καλή Σεντετιέν, καλή και η Περούτζια. Έχουμε παιχνίδι τη Δευτέρα όμως μπροστά μας. Ήταν πραγματικά αυτός ο μήνας χωρίς ματς. Δεν γίνεται να μας παίρνεις ρε φίλε την ώρα της εκπομπής. Ένα καρτούν. Και άλλο καρτούν. Όλα, πολλά καρτούν μαζεύτηκαν. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδι την Δευτέρα. Και εξηγήσια. Γίνονται κάποιες, κάποιες κινήσεις μεταγραφικές. Για μένα, θα πάρουμε το φίλο. Για μένα το σχόλιο μου τις δύο προηγούμενες μέρες όσον αφορά το θέμα είναι ότι ο προγραμματισμός, ακόμη και σωστός να ήταν, μόνο που φτάσαμε τρεις μέρες, τέσσερις μέρες πριν από επίσημο παιχνίδι και δεν έχουμε εκ των πραγμάτων, δεν θα παίξει καμιά μεταγραφή, αυτό σημαίνει αποτυχία προγραμματισμού. Και ελπίζουμε να μην την πληρώσουμε, σε εισαγωγικά το πληρώσουμε, διότι έρχεται ένα παιχνίδι τη Δευτέρα στο Χαρλάου που είναι από τα παιχνίδια που υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα. Αν ήταν εκτός έδρας, μπορούσαμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Ένα χ. Ναι. Μπορούσα να πεις, ειδικά το παιχνίδι άμα ήταν της Ξάνθης, ότι έλεγες και το χ δεν θα ήταν άσχημο. Αλλά τώρα υπάρχει ένα παιχνίδι must win. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Η Λαμία προηγείται αυτή τη στιγμή στο 20 λεπτό 1-0 του Παναθηναϊκού. Στο κύπελο βέβαια είναι διπλά τα μάτς, μην ξεχνιόμαστε. Και έρχεται τη Δευτέρα στο Κλεάνθης Μικελίδης, μια Λαμία που θέλει πόντους για να σωθεί. Θα τα συζητήσουμε, να πάρουμε όμως το φίλο. Ναι. Παντελή, θα ακούσουμε και τη δική σου άποψη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με λένε Κώστα. Ναι, σας ακούμε κύριε Κώστα. Είμαι 80 χρόνων, 81 ετών. Τι να πω, να μην πω τα κατοστήσετε. Να τα χιλιάσετε. Γιατί είναι κοντά τα 100. Λοιπόν, εγώ σας έχω ξανακούσει. Αν με ξανακούσετε σε άλλο σταθμό, σε αυτό το σταθμό πρώτη φορά παίρνω. Ναι, σας ακούμε κύριε Κώστα. Λοιπόν, θέλω να σας πω δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, θα αφήσω την γραμματεία, το κινητό μου, να τα ακούσω Τζίμις από τη Νέα Υόρκη, τον οποίο έχω φίλο τηλεφωνικά, δεν το ξέρω. Εντάξει, αυτό δεν είναι ενδιαφέρον. Υπήρχε κάποιος παππούλης, αν δεν είναι κουσταριανός, που έβγαινε σε ένα ραδιόφωνο από το Άρη παλιά. Ο παππούλης πέθανε, έχει πεθάνει. Ναι, Βασίλης, φίλος μου, 10 χρόνια φίλοι μας ήταν. Ωραία, πάμε στα του Άρη κύριε Κώστα. Από τηλεφώνου γνωριστήκαμε. Στα του Άρη, στα του Άρη. 1951, 13 ετών. Άρης, ΠΑΟΚ, ακούγαμε το ραδιόφωνο. Με μπαταρία υγρά, ένα μεγάλο ραδιόφωνο. Και πρώτη φορά θα κάνω ένα μετάδοση Άρης ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης Ηρακλής με ξένες, με τις κάτω ομάδες, τις χάμου ομάδες, κάνω ένα μετάδοση. Μεταξύ μας ομάδες ποτέ. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ και γίνεται 1-0 υπέρ του Άρη. Είμαστε 15 πιτσιρικάδες και σηκώθηκαν 8 Αριανοί, 6 ΠΑΟΚτσίδες και 2 Ηρακλής. Πιτσιρίκια τώρα παίζαμε μπάλα με σκηνιά. Με σπάγκο παίζαμε μπάλα με πανιά, όχι μπάλα τώρα special. Μέχρι τις 11 ώρα, ειδικά όταν είχε φεγγάρι, πασέλι μέχρι τις 12 ώρα. Τώρα τι μου θύμισε ο κύριος πιο μπροστά. Το 80 έπρεπε να πάρουμε πρωτάθλημα ο Άρης, διότι είχε περισσότερο γκολ. Και όποιος έβαλε περισσότερο γκολ, έπαιρνε το πρωτάθλημα. Άλλαξε ο νόμος. Άλλαξε ο νόμος. Ναι. Και παίξα το παράζι στο Βόλο. Ναι. Και είμαι στο Βόλο εκεί πέρα, παλικάρια μου. Και να βλέπω μισή κερκίδα από την απέναντι στο Ολυμπιακό Βόλο το παιχνίδι, το γήπεδο.
προς το βουνό να βλέπω 200 άτομα. Το βλέπω, το λέω για να τριάζω και το 200 άτομα αντιμένοι. Του πάω φυλαστή για ένα πανό μεγάλο να λέει. Καλά, 200 δεν ήταν. 200 δεν ήταν, πολύ λιγότεροι. Απλά αυτά είναι στο παρελθόν τώρα. Να σας πω κάτι, κύριε. Ιστορία είναι, αλλά εντάξει, να το αφήσω. Κύριε Κώστα, ιστορία είναι καταγεγραμμένη, υπάρχουν και φωτογραφίες. Αλλά σκοπός είναι αυτή τη στιγμή να πούμε τι μπορεί να γίνει για την ομάδα τώρα. Τώρα είναι το θέμα, κύριε Κώστα. Τώρα είναι. Να μην λέμε συνέχεια τα παλιά. Τα παλιά να τα μνημονεύουμε κάποιες φορές, να μας οδηγούν, αλλά να μην μένουμε στα παλιά. Γιατί αν μείνουμε στα παλιά, θα μείνουμε εδώ που είμαστε για δεκαετίες ακόμη. Τι πρέπει να γίνει τώρα για την ομάδα, ναι, θέλουμε την άποψή σας. Καλά είναι κάπου να μην ξεχνάμε τα παλιά. Όχι, δεν τα ξεχνάμε. Δεν τα ξεχνάμε. Είναι καταγεγραμμένα αυτά που λέτε. Όχι βέβαια έτσι ακριβώς, αλλά είναι. Έχω ζήσει πολλά πράγματα. Την άποψή σας για τον. Κύριε Κώστα, την άποψή σας για τον Άρη του τώρα θέλουμε. Μπράβο, να την τώρα ακούσουμε. Τι πρέπει να γίνει για να προχωρήσει η ομάδα. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Και να περάσουμε και στον επόμενο. Για τον Παντελίδη λέτε. Όχι, έφυγε ο Παντελίδης. Όχι, δεν άκουσα τι είπατε. Δεν ήθελα, δεν άκουσα που το σχόλιο. Έφυγε. Ναι. Α, τον για Ερέρα. Τον Ερέρα λέτε. Για τον Ερέρα. Ναι. Έφυγε, γιατί ο άνθρωπος, ναι, όταν βγαίνουν δύο προπονητές στο πόδι, δεν έχω πρόβλημα. Όταν βγαίνει μετά το 1-1, ο Τσαουζός, πώς τον αυτόν, του πάω ο προπονητής και λέει, είναι προπονητής ο άνθρωπος, προπονητής, ξέρει την προπονητική. Και βγαίνει και Αυστριακός του Ολυμπιακού και λέει αυτά τα ίδια. Μα είναι δυνατόν εμείς τα ντουβάρια οι αργοί που κάνουν όλοι τον προπονητή. Και είναι ο Δούριος ύπος του Άρη και αυτός έρχεται τον Άρη δικά μας εκεί. Κάνε τον προπονητή και τα ξέρουμε και τον διώξανε. Δεν τον έδειξε η δίκη στον τον προπονητή αυτόν. Τον έδειξε ο Δούριος ύπος του Άρη. Παιδιά, για τον τρόπο να είστε καλά, κύριε Κώστα. Πάρα πολλά πράγματα τον Άρη. Να είστε καλά, να είστε γερός. Και μεγάλες αδικίες από τη διαιτησία. Μέχρι και στη γάμα εθνική δεν μας δίναν πέναλτι. Και κάναμε κόψαμε και τούρτα για ένα χρόνο χωρίς πέναλτι. Αυτά ξεχνάμε. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, κλείστε με αυτό γιατί υπάρχουν γραμμές. Και το ξαναλέω. Ναι. Και αν ο Τζίμις ακούει, ας πάρει το τηλέφωνο μου. Ωραία. Το κέρδο και το σταθερό μου αυτό. Αν δεν άρεσε και το κινητό, δεν έχω πρόβλημα. Το δώσω στη γραμματεία, το δώσω. Εντάξει, κύριε Κώστα, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Πάμε στον επόμενο. Να είμαστε λίγο πιο σύντομοι, να μην περιμένει έτσι ο κόσμος στην αναμονή να μείνει. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, ρε Τόξα. Ποιος είναι? Ποιος είναι αυτός? Κιτρινό μαύρο Μάντσεστερ. Όχι, ρε. Τι λέει, ρε. Τα αγόρι μου. Κιτρινό μαύρο Μάντσεστερ. Εννοείται. Εννοείται. Εγώ νομίζω... Πάντως κόκκινο δεν είναι, να ξέρεις. Καλά, εντάξει, ρε. Στο Μάντσεστερ είσαι ή στη Χονολουλού, ρε. Πού είσαι? Στο Μάντσεστερ στο κέντρο. Στο Μάντσεστερ στο κέντρο. Εγώ δύο μισή μέρες ήμουν στο Μάντσεστερ, μπλούζα τη City δεν είδα πάντως. Εσύ πού στο καλό είσαι, δεν μπορώ να καταλάβω. Για προχωρά. Σώπα, μωρέ. Τι λέει, τι κάνουμε. Πού είσαι, αγόρι μου, πότε θα έρθεις να σε δούμε? Θα τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα που έρχομαι. Α, έρχεσαι. Έρχεσαι Δευτέρα. Έλα, ναι. Δευτέρα φύγε, Τρίτη κατευθείαν. Όπως είσαι, κατευθείαν φύγε. Κατσίκι. Βρε κακή άνθρωπο. Δεν είμαι εγώ, κατέμισε λίγα. Δεν είσαι εσύ. Η Χάντερσφιλντ μια χαρά πάει. Η Χάντερσφιλντ με το που έφυγα. Με το που έφυγες, μια χαρά. Και η Μάντσεστερ με το που πήγες. Είχε, ρε, φίλε. Έλα, πάμε στα του Άρη, Δημήτρη. Κοίταξε τώρα, στα του Άρη, ρε φίλε, έχει τελειώσει χρονιά για μένα. Γιατί... Πώς τελείωσε δηλαδή, χρονιά, ρε Δημήτρη? Για το κύπελλο. Γιατί πώς τελείωσε. Καταρχάς, γιατί πίστευα πάρα πολύ το κύπελλο. Και πάει το κύπελλο. Και δεύτερο, γιατί για να μην βγούμε Ευρώπη, αν τιμωρηθεί, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το θέμα. Μα τι γίνεται αυτό πραγματικά, και ξέχασα να το ρωτήσω, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Ξέχασα χθες στη συνομιλία μου με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο εδώ από το All About Aris. Είναι μια καλή ερώτηση αυτή. Δυστυχώς ψάχνουμε τώρα όλες τις πιθανότητες. Να πω λίγο κάτι. Ναι. Δημήτρη, κάτι θέλω να σε πω για το κύπελλο που είπες. Εδώ δεν πήραμε κύπελλο άλλες εποχές. Θα πάρουμε τώρα που ήμασταν 4 χρόνια στα χωράφια. Δηλαδή, συγγνώμη, σίγουρα, περίμενε να σε πω. Σίγουρα. 4 χρόνια στα χωράφια, το έχεις δει. Ναι, αγόρι μου. Δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός. Θα σου πω λίγο κάτι. Ο εγωισμός του Αριανού σίγουρα πληγώθηκε που αποκλείστηκε τον Εργοτέλη. Αλλά όχι ότι θα πάρουμε και το κύπελλο. Ότι θα δέσουμε το κύπελλο να το πάρουμε. Εντάξει, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αν η ομάδα βγει Ευρώπη, θα είναι μια πετυχημένη χρονιά.
Αυτό πιστεύω. Δηλαδή, τώρα που λες στον Αρέση, τι περίμενε, η άποψή του είναι. Ρέση, γιατί προσπαθείτε να αλλάξετε την άποψη του, αλλά είναι η άποψή του. Πες εσύ τη δική σου. Πες τη δική σου. Περίμενε λίγο, Ρεζάχο. Είναι... για να μην βγούμε Ευρώπη όμως, άμα τιμωρηθεί και η ΑΕΚ, θα πρέπει να μην βγούμε 7η, ρε παιδιά. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή για το Θεό. Όχι, εντάξει, δεν είναι επιτυχία. Και δεν μου λες λίγες φορές έχεις, την έχεις πατήσει. Άλλες φορές λέγαμε δεν πέφτεις ρε Άρης, είσαι και πέφταμε. Αυτό, γιατί γιατί ότι η τάδε είναι έτσι, γιατί τα τηλεοπτικά όχι, είναι έτσι. Λίγες φορές έχει φάει μούφα. Δηλαδή λίγο σοβαρότητα να έχουμε σαν ομάδα ώστε να καπαρώσουμε την Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι έτσι, γιατί ρε φίλε, υπάρχουν ομάδες καταρχήν που είναι πιο έτοιμες από εμάς. Γιατί εμείς είμαστε καινούργια ομάδα. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες όπως είναι ο Ατρόμητος Φερρυππίν, η οποία είναι ομάδα να πούμε. Νοικοκυρεμένη. Τι δεν είναι ο Ατρόμητος? Ο Ατρόμητος έχει ήδη δει Ευρώπη. Ναι, ρε φίλε, άλλο θέλω να σε πω. Υπάρχουν ομάδες όμως που εντάξει, ναι, όπως προείπα, το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι δυνατό όπως παλιά. Αν μπράβο, αλλά και απ' την άλλη, είσαι μια καινούργια ομάδα, έχεις αλλάξει προπονητές, οι παίκτες σου είναι όλοι καινούργοι. Δηλαδή, άμα βγεις Ευρώπη, δηλαδή, εσύ έχεις δέσει ότι δεν και καλά ότι θα βγούμε Ευρώπη. Μην μου λες μετά από μισό χρόνο ότι η ομάδα είναι καινούργια, δηλαδή για το Θεό. Σοβαρά μιλάς. Εσύ τι περιμένεις η ομάδα να δέσει από τον πρώτο μήνα? Γιατί όλες οι ελληνικές ομάδες έχουν. Αγόρι μου, εδώ πέρα έχει φύγει μισή ομάδα όμως τώρα. Έφυγε μισή ομάδα, σου φύγαν τα μπακ, όλα φύγανε. Πάλι δεν θα είναι καινούργια ομάδα ο Άρης. Δεν είχαμε μπακ έτσι έλεγες. Δεν είχαμε μπακ. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν έχει ένα βασικό κορμό. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά δυστυχώς η ομάδα δεν ήταν πλήρης. Υπήρχαν θέσεις που πονούσε. Κοίταξε, όλο το υλικό της ομάδας ήταν πολύ καλό για μένα, αλλά είχε κάποιες πολύ φτυπητές αδυναμίες, παραδείγματος χάρη τα μπακ. Άνα, μπράβο. Και όχι μόνο. Τα μπακ, ας πούμε, ήταν πολύ χαμηλό επίπεδο. Όπως επίσης, δεν έχεις ένα παίχτη. Όπως επίσης δεν έχεις ένα παίχτη να κρατήσει την μπάλα, δεν έχεις έναν δεινό σκόρερ. Κακά τα ψέματα, ο Γιουνές για μένα δεν είναι αρκετός για τον Άρη. Άρα πού πάμε, ότι εφόσον θα ξαναπάρεις. Πάντα βλέπει και του αντιπάλου. Ναι, ρε φίλε, αλλά εφόσον θα ξαναπάρεις άλλους 5 καινούριους παίχτες, είσαι καινούρια ομάδα. Του αντιπάλου, οι άλλοι τι έχουν δηλαδή, δεν έχουν γιατί οι άλλοι. Ρε Παντέλο, με την Ξάνθη και τον Πανιόνιο τώρα συναγωνιστούν. Σε παρακαλώ δηλαδή. Τι υλικό έχουν η Ξάνθη και ο Πανιόνιο? Το μόνο που μπορείς να πεις ότι οι δύο συγκεκριμένες αυτές τις ομάδες έχουν ομοιογένεια περισσότερο από τον Άρη. Αυτό, υλικό, αυτό είπα πριν. Υλικό δεν νομίζω, να το πω έτσι λίγο, υλικό δεν νομίζω να έχουν καλύτερο από τον Άρη, ειδικά ο Πανιόνιος που έδωσε και τον καλό του τον παίκτο Μασούρα. Τώρα άμα μας λέμε τώρα για υλικό και λέμε ότι ο Πανιόνιος είναι καλύτερος από τον Άρη ή αυτή η Ξάνθη, ας το κλείσουμε το μαγαζί, το κάνουμε ένα ωραίο φαγάδικο, βάζουμε και τον Παντελή μέσα και κονομάμε κιόλας και δεν χρειάζεται να δουλεύουμε κιόλας. Θα μαγειρεύω ή θα τρώω? Θα μαγειρεύεις και θα τρως και τα δύο. Μόνο κάνε και ποδαράκια και σε μια χαρά. Ρε. Λοιπόν. Τι φωτογραφία είναι αυτή που είδα, ρε, πώς έχεις γίνει έτσι? Όχι ρε, τον μπουφάν με φούσκωσε. Τον μπουφάν το φούσκωσε και καμιά 15 κεφτεδάκια που έφαγε πριν έρθει. Λοιπόν, άντε. Θα τα πούμε από κοντά, Θα τα πούμε, καλό ταξίδι, σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε Δευτέρα. Λοιπόν, 23-10-287-38-69-45-287-38. Πάμε λίγο στο ρεπορτάζ το οποίο είναι σημαντικό, γιατί το απόγευμα βγήκε η είδηση ότι ορίστηκε η αγωνιστική η οποία δεν έγινε λόγω του ξυλοδαρμού του Τζίλου, έτσι. Θα είχαμε μια αγωνιστική η οποία δεν έγινε και ορίστηκε εμβόλυμη. Το παιχνίδι της ομάδας μας με την Ξάνθη θα γίνει πάντα στο Λαμπατοάρις βρισκόμαστε 31 Ιανουαρίου. Άρα πώς πάει, άκου Παντελή, το πρόγραμμα τώρα. Παίζουμε εδώ πέρα με Λαμία. Πάμε στη Λάρισα χωρίς κόσμο. Ζήτησε ο Άρης εισιτήρια, δεν πήρε εισιτήρια. Η αστυνομία τα είπε όχι, stop. Και μετά άλλα δύο εκτός. Θα έχουμε τρία συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Και με την Ξάνθη και μετά με τη Λιβαδιά. Το επόμενο εντός έδρας είναι 3 Φεβρουαρίου. Κάτσε τον αντίπαλο να θυμηθώ. Δεν θα τον θυμηθώ. Τον αντίπαλο. 3 Φεβρουαρίου, συγγνώμη, 3 Ιανουαρίου. Δηλαδή παίζουμε τώρα Δευτέρα με Λαμία και έχουμε 3 εκτός έδρας παιχνίδια που και τα 3 είναι φωτιά. Με 2 από τις 3 ομάδες οι οποίες κινδυνεύουν να πέσουν και μία ομάδα που αν τα πράγματα δεν ξυπνήσουμε και δεν κάνουμε αυτό που μπορούμε μέσα στο γήπεδο, η λογική λέει ότι θα παλέψουμε για την τελευταία θέση του UEFA. Μιλάω για την Ξάνθη. Άρα, στα λόγια μου έρχεσαι. Ναι. Αν δεν ξυπνήσουμε και δεν κάνουμε χαρακτήρι όπως αυτό με τον Πανετολικό
στο Χαριλάου, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, για το μάτς που έρχεται, βλέπεις ότι η Λαμία που το έχουμε μπροστά μας παίζει σε βαρύ γήπεδο. Ναι. Που σημαίνει ότι θα είναι κουρασμένη, έτσι. Ναι, μεγαλύτερη καταπώνηση σημαίνει. Α, μπράβο. Δηλαδή πρέπει να την πάρει, το καθαρίσει το ματσάκι αυτό, δεν έχει. Είναι ένα μάτσο, επαναλαμβάνω. Είσαι ξεκούραστος και οι άλλοι τώρα παίζουν σε βαρύ γήπεδο. Αυτή μία, αυτά, και ήθελα, με καλή ομάδα. Αυτά ήθελα να ρωτήσω. Άνα, τώρα, και τον Κυριάκο, δεν ξέρω αν μπορούσαμε να τον βγάλουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Άρης, μην ξεχνάμε όμως ότι από το τελευταίο μάτς, πρόσεξε, δεν έχει παίξει ούτε κύπελο. Κύπελο μάλλον έπαιξε και αποκλείσει. Γιατί το τελευταίο μάτς ήταν του κυπέλου. Αν βγάλουμε αυτό το παιχνίδι, το τελευταίο μάτς με τον Πανετολικό, έχει σχεδόν ένα μήνα να παίξει μάτς. Ένα μήνα έχει να παίξει. Σταματάνε επίσημο μάτς. Επίσημο μάτς. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Οι δικαιολογίες σταματάνε. Ναι, δεν ξέρω αν είναι κακό όμως. Για μένα είναι καλό. Για σένα είναι καλό. Ναι, είναι καλό γιατί η ομάδα δεν ήταν δεμένη. Η ομάδα δεν δούλεψε με τον τωρινό προπονητή για να δεμένη. Τώρα εντάξει, δεν δούλεψε με τον τωρινό προπονητή. Δηλαδή είναι καλό που έκανε μια μίνι προετοιμασία. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό θεωρώ. Ωραία. Επαναλαμβάνω την είδηση ότι 31 Ιανουαρίου το παιχνίδι με την Ξάνθη. Όλη η αγωνιστική εκεί ορίστηκε 30-31. Εμβόλυμη θα είναι. Θα παίξουμε δηλαδή τρία παιχνίδια συνεχόμενα εκτός έδρας. Επαναλαμβάνω, τα δύο παιχνίδια με ομάδες που καίγονται για βαθμούς, ειδικά ο Λεβαδιακός. Η Λάρισα είναι λίγο πιο πάνω, αλλά φυσικά και αυτή θέλει τους βαθμούς, έτσι. Να μην σίγουρα. Σίγουρα. Μπορεί να έχει μια σχετική έτσι απλά, αλλά θέλει τους βαθμούς και αυτή. Και φυσικά το παιχνίδι με την Ξάνθη, επαναλαμβάνω, 31 Ιανουαρίου. Που πιστεύω, 31 Ιανουαρίου, όλες οι μεταγραφές να είναι στην ενδεκάδα του Άρη, έτσι. Βέβαια. Όλοι, το δεδομένο και πολύ νωρίτερα φυσικά, αλλά όλοι οι οποίοι θα αποκτηθούν, όπως αυτός ο Ούγγρος, αν έρθει και ο παίκτης στο δεκάριο Τόνσο, από την, που είναι καλός παίκτης αυτός. Αυτό που είπαμε πριν τα διαφημιστικά μηνύματα. Ναι, εσύ έλεγες για του δύο του Απόλλων Λάρισας. Το δεκάρι. Δύο Βραζιλιάνοι. Ναι, και ακούστηκε κιόλας για τον Άρη. Όπως και μετέπειτα, ακούστηκε, ναι, και για το ΠΟΚ. Ναι, και για άλλες ομάδες. Για αυτό τον παίχτη διαφερθήκαν και άλλες ομάδες της Αθήνας. Ναι, και όχι... σε ένα παιχνίδι που τον είδα, που ένα παιχνίδι δεν μπορείς να βγάλεις έτσι, εντάξει, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, με τον Ηρακλή, το δεύτερο μήχρονο κιόλας. Εγώ έχω μάθει, ήταν προχωρημένες συζητήσεις. Ωραία, προφανώς δεν έγιναν, γιατί θεωρώ ότι αυτός είναι καλύτερος παίκτης. Βέβαια είναι μεγαλύτερος, περισσότερη εμπειρία, πιο πολλά παιχνίδια στα πόδια του, βασικός στον Τρίπολη. Και πώς δεν τον είχαν με 75.000, λέει, ήταν, ας το πούμε, η ρήτρα του. Δηλαδή, δίνεις 75.000 και τον παίρνεις. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά, και σε μια ηλικία 29 χρονών, έτσι. Και είναι καλός παίκτης ο συγκεκριμένος. Αν τον πάρουμε αυτό, να είναι καλός παίκτης όντως. Και αν οι δύο αυτοί στα άκρα είναι καλοί και δεν περνάει τίποτα, θα δούμε μια διαφορετική ομάδα, έτσι. Απλά εγώ για μένα θεωρώ ότι πιο πολύ επήγει αμυντικό χαφ και center for. Ναι, άκουσε. Δεν άκουγες. Σε πιάνω διάφορα, δεν ακούγεσαι στην εκπομπή. Αν έρθει αυτός της Τρίπολης. Σε άκουσα, αλλά. Όχι... Ναι, όχι, δεν άκουσε σε μένα, δεν το λέω εγώ. Το ρεπορτάζ, οι δημοσιογράφοι το λένε. Χρήσανθος Τσαρτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος. Τον Νίκο Παπαδόπουλο είχα χθες. Αν έρθει το δεκάρι, πάβει να υπάρχει ενδιαφέρον. Μα το ξέρω αυτό. Αυτό πάβει δεν... να υπάρχει ενδιαφέρον. Και έχει λίγο λογική. Μα, δεν άκουσε τι είπα. Ναι, τι ότι θα προτιμούσα center for παρά δεκάρι. Ωραία. Αυτό είπα. Νόμιζα το αντίθετο είπες. Όχι, αυτό είπα. Έχουμε τον Μαρτίνες. Ο Ματίγια είναι πιο πολύ παίκτης για να δημιουργεί παρά για να κόβει. Mm-hmm. Έτσι. Και θεωρώ ότι καλύτερα ήταν να πέραμε center for. Γιατί δεν έχουμε center for πίσω από το UNES. Ωραία. Λοιπόν, πάμε, γιατί βλέπω πέρασε και ώρα. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287-38 για δικό σας, 69-45-287-38 δικό σας. Στις καθυστερήσεις είμαστε, 1-0 η Λαμία. Δεν μπόρεσε αυτός ο καφενές. Αμάν, να τους βάλει γκολ. Άμα το χάσει και αυτό, ρε. Είσαι μεγάλο καρτούν. Είσαι μεγάλο καρτούν. Το σκότωσε τον άλλο. Το σκότωσε. Το είχα γκολ γι' αυτό. Πάει το κεφάλι, έφυγε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Λέγεται ο Στίβ. Ο τιτανοτεράσιος Στίβι Ρεϊβόν, ο οποίος μας άφησε πολύ νέος, έπεσε με το ελικόπτερο σε συναυλία του Eric Clapton. Έμαθε ότι είσαι θαυμαστής του και αυτοκτόνησε. Ο άνθρωπος πού να το αντέξει. Εσένα ποια θαυμάζεις, την Ανά Μόσχουρη. Ποια? Την Ανά Μόσχουρη. Από τι εννοείς, από ξένα συγκροτήματα? Γενικώς. Ξένα ή ελληνικά, παίζουν. Γενικά, τι γουστάρεις, εσύ είσαι πιο πολύ αιτήλα. Ναι, είμαι.
Ροκ δεκαετίας 80's είμαι. FM ροκ, έτσι, τότε και Foreigner και εντάξει, τέτοια. Ναι. Βέβαια αυτό τώρα είναι ανάλογα πώς βλέπεις τη ροκ. Εσύ έχεις εντρυφίσει πιο πολύ στη ροκ. Εσύ... 70's, ναι. 60's, 70's και κάποια 80's φυσικά. Όχι, άλλο λέω, άλλο λέω. Εσύ κάποιος που ακούει μπορεί να πει ότι αυτά που ακούς, όχι φυσικά Steve Ray Rod, ότι είναι πιο hard rock, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Και hard rock και classic. Δηλαδή, τώρα που είπες Toto ή ξέρω εγώ Mission ή τέτοιο, κάποιος δεν τους, μπορεί να τους πει και pop, ας πούμε. Μπορεί, έτσι, δεν κάνω λάθος. Μπορεί να τους πει και pop, ας πούμε. Όχι. Τους Toto, είναι το FM rock αυτό που είχε βγει με... Με Journey, Toto, Foreigner, ναι. Με Super Trump, με αυτά εδώ. Τώρα αυτά είπες όλα επικά. Τεράστια συγκροτήματα, τεράστια. Πιο light. Super Trump ειδικά, έτσι. Κοίταξε, η Pompey Lab είχε και στα Poser, έτσι λίγο, ξέρεις, εκεί με τα... Εντάξει, εσύ είσαι φανατικός με... Classic rock, blues rock. Λίνα Σκίρνατ, εντάξει. Dark ξέρεις, τα πάντα πιστεύω, τις γυναίκες τους, τις γκόμενές τους, το τι παπούτσι φοράει ο τραγουδιστής, ο κιθαρίστας. Λοιπόν, να πούμε για τον κύριο Κώστα να πάρει τηλέφωνο στην γραμματεία. Ο Ιωάννης ο Ζάτσης, ο οποίος όλες οι επιθυμίες σου τις έκανε, εντάξει, ό,τι ζήτησες. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη. Λοιπόν, το Γιάννης. Γιάννης, λοιπόν, το παιδί δεν το ξέρω. Να πάρει ο κύριος Κώστας να αφήσει το τηλέφωνο του για να το δώσω εγώ στο Τζίμι και να δώσω χαιρετίσματα στη Μόλι, που μην, δεν είναι κοπέλα, είναι σκυλάκι, ένα σκυλάκι που υπεραγαπώ του φίλου μου του Κότσι. Εγώ νόμιζα τέτοιο άλογο ήταν. Όχι ρε, η Μόλι, ρε. Μόλι, πρώτη φορά αγάπησα σκυλάκι. Έχω γνωρίσει 150 σκυλιά, το αυτό που αγάπησα είναι αυτό, η Μόλι. Δεν ψόφισε μόλις σε είδε. Πού να φας τη γλώσσα σου, κατσίκι. πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. 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 Πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πολλά, καλή χρονιά. Θοδωρή, Ανόδωρο. Έλα ρε Θόδωρε. Να, και ξέρεις τι μου λέει αυτός. Έλα, χαθήκαμε. Τι έγινε. Άκου τι μου λέει. Την κάναμε πολύ άρη την εκπομπή. Να, πάω ξύς. Θόδωρος. Ανόδωρο είναι Σκόρπιον από εκεί. Έτσι δεν είναι. Έλα ρε Θόδωρε. Καταρχήν μιλήσαμε, μιλήσαμε νέα χρονιά ή όχι. Δεν μιλήσαμε, όχι, δεν μιλήσαμε νέα χρονιά. Δεν μιλήσαμε. Τι έγινε, ο Τάσος έφυγε, το διώξαμε. Ο Τάσος όχι, δεν το διώξαμε. Κοντά είμαι να σου πω, έχω απαιτήσει την παραπομπή του από την εκπομπή. Το σκέφτεται εδώ το, ναι. Το Λίμπερο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά είχε ναι. Επαγγελματικές υποχρεώσεις. Σήμερα σύντομα ότι σχόλασε και αργά η αλήθεια είναι, διότι με αυτά τα κρύα και τα χιόνια τους κρατούσαν και περισσότερο. Οπότε αύριο ο κύριος Τρέγιας. Μάλιστα, θα μας ακούει από το ραδιόφωνο να το μεταφέρω τα χρόνια μου πολλά και θα τα πω και αύριο προλάβω. Εντάξει, φίλε. Θες να πεις τίποτα επί του αγωνιστικού. Επί του αγωνιστικού, φίλε, στα έχω πει τώρα. Καλησπέρα, καταρχήν να μην είναι και αγενής έτσι και στο φίλο δίπλα σου. Ο Παντέλης, ο Παντέλης. Έτσι. Ο Παντέλης, ναι, δεν το γνωρίζω το παιδί. Mm-hmm. Καλησπέρα. Λοιπόν, στα έχω πει για τον Παντελίδη πριν να έρθει. Έτσι, από πριν να έρθει, όχι καν στον αέρα, ήταν και στον. Στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη, για την αρχή της χρονιάς. Ναι, εσύ ήσουν υπέρ του Ερέρα. Ήσουν υπέρ του Ερέρα, το θυμάμαι. Βέβαια, ναι, σαφώς. Και κοίταξε, έφυγε ο Ερέρα, υποτίθεται, γιατί η ομάδα ήταν καλή. Απλά με τον Ερέρα δεν μπορούσε, υποτίθεται, να κάνει το κάτι παραπάνω. Και ξαφνικά τώρα που ήρθε ο Μίστερ Λούζερ, θέλει 6 και 7 και 8 παίκτες. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει. Η ομάδα του Άρη ήταν καλή, την έφυγε καλά ο Ερέρα. Έφερε καλούς τίμιους παίκτες, έτσι. Δηλαδή η μεταγραφή του 3 έπαιξε για 5, η μεταγραφή του 5 έπαιξε για 7 και σου έβγαλε και ένα Ματέο Γκαρσία. Από εκεί και πέρα, τώρα ήρθε ο Δράκουλας να τα φέρει όλα πάνω κάτω. Ξέρεις τι, έχουν αλήθειες αυτά που λες, αλλά κάποιοι όμως, το 3, κάποια τριάρια όπως είπες, παίξαν και για 2, έτσι. Παίξαν και για 1,5. Δηλαδή και κάποιοι ήταν φανερό ότι δεν μπορούσαν μετά τα πρώτες 3-4 αγωνιστικές και στην εφορία που υπήρχε, γενικότερη εφορία στην ομάδα και στον κόσμο. Φάνηκαν οι αδυναμίες και όταν μιλάω για αυτές τις αδυναμίες, μιλάμε για τα δύο άκρα ιδιαίτερα της άμυνας, έτσι. Ήταν χτυπητές. Ειδικά από το παιχνίδι με τον Μπάο. Ναι, ειδικά. Θόδωρε, ειδικά, επειδή είναι και με την ομάδα σου και μας πόνεσε αυτό, η αλήθεια είναι. Ειδικά από εκεί νομίζω άρχισε, ειδικά στο παιχνίδι με τον Μπάο. Και εκεί φάνηκαν. Η χτυπητή αδυναμία. Δηλαδή, όταν ανέβηκε επίπεδο και έπρεπε τουλάχιστον με τα γρήγορα άκρα που έχει ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να δείξουν αυτοί οι παίκτες ότι μπορούν να τους σταματήσουν, ας πω, δεν τα κατάφεραν. Έτσι. Και φάνηκε ότι δεν μπορούν. Σίγουρα, κοίταξε, το ταβάνι για φέτος του Άρη ήταν εκεί. Δηλαδή, έπρεπε να μπει η πέμπτος έκτος. Σου είχα πει να ναι, πάει ναι, ναι. Από την αρχή του Παναθηναϊκό. Μα και εγώ πέμπτος. Δεν έχει φτιάξει ομάδα ο Άρης. Δηλαδή. Απλά με τον Παντελίδη πήγε πιο κάτω. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης θα μπορούσε σίγουρα να πάει καλύτερα. Δηλαδή στην Εξάδα τον είχα σίγουρα μέσα. Έτσι πως ήταν από τις πρώτες αγωνιστικές που σχολιάζαμε. Φίλε μου, να σε πω κάτι. Ένα προπονητή, όπως είπα, το
ομάδα εγώ. Ναι. Να μπορεί δηλαδή να βελτιώσει και τους παίκτες, να σου φέρει και δύο παίκτες από την Ακαδημία, να σου φέρει και κανένα δύο δανεικούς να σου κάνει ένα επίπεδο πάνω, ένα σκαλί πάνω και να σου δέσει μια ομάδα. Θα έχει σίγουρα καλύτερη ομάδα. Τώρα μπορεί να, η άποψή μου να είναι και λάθος, έτσι, αλλά αθλητικά αυτά βλέπω. Φίλε Θόδωρε, να σου πω λίγο κάτι. Ο Ερέρα απομακρύθηκε από τον Άρη και για λάθος επιλογές του. Τεχνικές. Δηλαδή τώρα παίζεις με την ΑΕΚ και μου βάζεις να πούμε τον Μπάσα, έχεις δύο στόπερ να πούμε στον πάγκο. Σίγουρα, ναι, και μου βάζεις τον Μπάσα να πούμε στόπερ. Ωραία. Και έχεις δύο αργά στόπερ. Έχεις δύο αργά στόπερ και παίζεις ψηλά και σε έχουν κάνει τέσσερα γκολ να πούμε. Με... πολύ ψηλά. Ναι. Δηλαδή αυτά είναι πεδαριώδη λάθη. Όπως επίσης έχει κάνει αλλαγές, τρεις αλλαγές λες και παίζει PlayStation να πούμε. Στο 80 πόσο το έχει κάνει. Με τα Γιάννενα. Με τα Γιάννενα. Στο 81. Δηλαδή έχει κάνει κι άλλα. Έχει κούραζε πάρα πολύ τα άκρα, τα μπροστινά άκρα. Δηλαδή ας πούμε ο Ματέο ψοφούσε. Εγώ τον έβλεπα ας πούμε τον Ματέο για να καλύβει. Πήγαινε πίσω και μέχρι να πάει μπροστά, να πάρει την μπάλα. Και είχε και ένα προβλέψιμο παιχνίδι στο στυλ. Τι έκανε. Δεν παίζαμε με ψηλό σεντερφόρ. Με έναν παίχτη ο οποίος είναι πάνω από κοντά στο 1,90 πόσο είναι, αντί να κάνουμε μία σέντρα, έστω μία-δύο σέντρες, παίζαμε συνέχεια στον άξονα. Δηλαδή προσπαθούσε να μπει μέσα με ατομικές προσπάθειες. Ναι, αλλά ένας αργός σεντερφόρ όμως δεν μπορεί να κάνει την έκρηξη να φύγει ώστε να τον κάνει μια κάθετη παλιά για να βγει τετατό. Όπως έβγαινε παράδειγμα ο Κόκε με τον Πάολο Κώστα παλιά. Γιατί ο Γιουνές είναι για ψηλό παιχνίδι. Yeah, εγώ δεν είδα μια σέντρα. Το μόνο που έχει άλοθη είναι αυτό, διότι τα κρέα σου τα μπακ δεν μπορούσαν να βγάλουν καμία σέντρα και τα δύο. Οπότε, ναι, αλλά δεν γίνεται όλο πίσω από το σεντερφόρ. Όλη την ώρα να προσπαθούν να μπουν. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Ερέρα απομακρύθηκε για κάποια λάθη του. Τεχνικά λάθη του. Κοίταξε, θα πρέπει έναν προπονητή να τον κρίνεις στο σύνολό του. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να το δω τον Ερέρα σε 30 αγωνιστικές και να κάνω ταμείο. Γιατί εκτός από αυτά τα λάθη. Να το δω όμως, ξέρεις τι γίνεται όμως το θέμα. Αυτό ισχύει και για τον Πάπη και για όλες τις ομάδες. Αν περιμένεις έναν προπονητή που κάνει λάθη για να χρεωθεί το λάθος, μπορεί να αυτό να είναι να μην βγει η ομάδα στην Ευρώπη. Τι να το κάνω αυτό. Δίκοπο μαχαίρι είναι. Θα πάει σπίτι του. Και την τέτοια θα τη φάμε εμείς οι οπαδοί. Όπως ξέρεις, παγκόσμια πάντα την πληρώνει ο προπονητής, άσχετα αν έχει δίκιο ή άδικο. Και μετά δεν μπορούν να φύγουν οι παίκτες, θα φύγει ο προπονητής, έτσι. Παγκόσμια νομίζω γίνεται αυτό. Δες και τη Μάντσεστερ. Δες και τη Μάντσεστερ. Μάντσεστερ είναι καλό παράδειγμα φέτος, έτσι. Ναι, άμα επιτρέπετε, τι είδα όμως άλλο εγώ από τον Ερέρα. Κάτι που δεν το βλέπει πολύ ο κόσμος. Είδα τετραπλές παγίδες. Είδα σωστή πίεση στο κέντρο, είδα στο κλέψιμο να εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του αντιπάλου, να είναι λίγο σωστά διαβασμένο στα μικρά τα παιχνίδια θεωρητικά, σε αυτό που ήταν ισοδύναμες δηλαδή οι ομάδες με τον Άρη, τα χτύπησε και τα πήρε και έξυπνα κιόλας. Μπορεί να τα πήρε στο 90, στο 80, αλλά είδα σωστές μπαλιές, καλές μεταβιβάσεις, είδα ότι ήξερε ότι δεν είχε αριστερό και δεξί μπακ, οπότε επέλεγε να κλέβει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και να την περνάει περισσότερες φορές από τον Ματέο Γκαρσία και από τον Μπάσα και από εκεί να βγάζει επιθέσεις, παρά να τις πάει να χτίζει από πίσω. Εντάξει, έχει τα καλά του. Έχει βιογραφικό, έχει δουλέψει ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι σε όλα μάπα, δεν γίνεται. Σίγουρα θα κάνεις και λάθη και όταν έχεις και συνηθίσει να προπονείς και σε άλλα επίπεδα κτλ. Καμιά φορά παρασύρεις και όλες και νομίζεις ότι ο μάλλον είναι και πιο μεγάλο επίπεδο. Το παθαίνουν όλοι. Και εγώ σε προπονητής το έχω πάθει. Δεν είναι η πρώτη ή τελευταία φορά. Θόδωρε, να σε ρωτήσω κάτι, πώς βλέπεις με τον Μπρίγιοβιτς το. Κοίταξε, εμένα με αφήνει παγερά, δηλαδή αυτό σε όλο τον πλανήτη, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν είναι το ποδόσφαιρο ότι είναι δικός μου και είμαι παοξής ή μαριανός ή τέτοιο, όλα είναι στα λεφτά. Έτσι. Ήρθε, έδωσε, ο Πρίγιοβιτς έφυγε από την ομάδα του πάλι Ιανουάριο για να αρθεί σε εμάς για παραπάνω λεφτά και για παραπάνω καριέρα. Από εμάς έφυγε για να πάει κάπου αλλού, γιατί σου λέει έχω 3-4 χρόνια μπάλα ακόμα να πάω να πάρω 25 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς θα το δούμε διαφορετικά και ο οργανισμός και το Club Pau. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αντιδράσει πιο σωστά, γιατί ο κόσμος αντιδράσει σωστά, δεν έχουμε γιούχες κτλ. Αλλά μέσα εκεί βλέπω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση. Καταρχήν έχει δύο σεντερφόρ. Έφερε τον Καρέλη και καλά το τάγκ, ξέρω εγώ τι. Από τη στιγμή που τον έφερε θα πρέπει να παίξει, έχει και τον Ακόμ που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Για μένα δηλαδή αδικείται το παιδί που δεν έχει παίξει. Αδικούταν να τον πει είχε και τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος ήταν καλός σεντερφόρ, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα από τη στιγμή που επολύθη, εγώ σου πω δεν πουλήθηκε. Εγώ σου πάω σε άλλο σενάριο ότι έπαιξε και έσπασε το πόδι, τραυματίστηκε από αυτό ο Βέρμπλουμ και σου λέει δεν βγάζει τη χρονιά. Έτσι θα σφίγουμε από αυτό το σενάριο. Δεν θα παίζανε οι άλλοι δύο σεντερφόρ, θα παίζανε. Τι συζητάμε, ρε παιδιά. Ωραία. Καταρχήν μπορεί να κάνει και κινήσεις, θα γεμίσει φράγκα και μπορεί να κάνει άλλες κινήσεις. Εγώ να σου πω την αλήθεια,
δεν θα έπαιρνα ούτε τον άλλο που είναι 33 χρονών για να δώσω, ας πούμε, 2 εκατομμύρια για ένα χρόνο, δεν τα δίνα. Θα κοιτούσα να πάρω έναν πιο ηλικιακά, έναν πιο. Που θα με παίξει. Αυτή τη στιγμή ο Πάοκ έχει ηλικιακά. Τον ακόμα γιατί τον πήρε. Τον πήρε, τον πήρε γιατί άρχισε να σε πιο μεγάλη ομάδα, τον έκανε πιο μικρή ομάδα σε εμά. Και απλά τα κουτιά για να μπορέσουμε όπω κάναμε και εμεί με τον Κουλούρη να δουλέψουμε ένα παίκτη, να εμφανιστεί έτσι ένα σούπερ ταλέντο και να το δείξουμε μπροστά. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπο μπήκε 10 φορέ από 5 λεπτά και έχει βάλει σε όλα τα παιχνίδια γκολ. Άσχετο τώρα καιρό σε ένα δύο. Τι θα κάνουμε, δηλαδή δεν πρέπει να το δούμε αυτό το παιδί. Και στην τελική 15 παιχνίδια είναι και δεν παίζουμε ρε παιδιά με ομάδες διαπλανητικές, δεν παίζουμε με την Μπαρσελόνα, τη Ρεάλ και την Μπάγκερν. Παίζουμε με το Λεβαδιακό, με τα άσπρα χώματα και τα κόκκινα τετράγωνα. Δεν είναι δηλαδή ότι αμάν και οι άμεσοι δεν παίζουμε να ξεκλειδώσουμε. Ίσα ίσα που χωρίς τον Πρίγκοβιτς από άκουρα μπορεί να παίξει και πιο συμμετοχικό και πιο γρήγορο ποδόσφαιρο. Ο Πρίγκοβιτς ήταν killer, αλλά για να του έρθει η μπάλα έπρεπε όλη η ομάδα να είναι προσαρμοσμένη επάνω του. Δηλαδή έπρεπε να κατεβούν όλα μας τα μπακ, να γίνουν συνδυασμοί, να μπει με στην τρύπα ο Πέλκας, να ανοίξει το αριστερό το χαφ για να μπορέσει αυτός να βρεθεί στο ένας εναντίον ενός να πάρει την μπάλα στο κεφάλι. Ξέρεις από μπάλα. Δεν ήταν και εύκολο το παιχνίδι με τον Πρίγκοβιτς. Προπονητής είσαι. Αυτή τη στιγμή έχεις όμως σέντερ φορ ο οποίος μπορεί να είναι συμμετοχικός. Σκουτάζει. Μπορεί να σου κάνει αλλιώς γκολ. Φόδωρε, εγώ πιστεύω... Ωραία, κλείσε με αυτό, κλείσε με αυτό μόνο. Που λες, με αυτό, την αγάπη μου, θα τα ξαναπούμε αυτό το χρόνο, αύριο μετά αύριο που προλάβουμε και δικές τις ομάδες μας. Βάζω και εσάς και εμάς. Άντε, άντε, καλός άνθρωπος είσαι, άντε. Να είσαι καλά. Γεια σου φίλε μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, στον τελευταίο φίλο πάμε. Καλησπέρα. Άλλη τελευταίος είμαι. Ζάχο. Ναι, ποιος είναι. Ο Μάκης είμαι, τι γίνεται. Έλα ρε φίλε, έλα. Είστε καλά. Να, και... τελευταίος. Έχουμε και τον Παντελή σήμερα, έτσι. Γεια σου, Λαράκη. Λοιπόν, γεια σου Παντελή μου, να είσαι καλά. Πάμε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο Θόδωρο φίλε μου. Φοβερός ο Κράτης. Είναι, ο Θόδωρος είναι πάντα. Είναι επί του αγωνιστικού πάντα. Ωραίος, είναι εμπεριστατωμένο. Πάρα πολύ ωραίος και μπάλα. Και τα λέει πολύ σωστά, μπράβο του. Έτσι είναι η φιλαθλή, κανονικά έτσι πρέπει να είμαστε όλοι. Λοιπόν, τώρα για εμάς, Ζάχο μου. Πάμε. Πώς είναι στην πρώτη μεταγραφή. Δεν το ξέρω, φίλε. Να σου πω κάτι. Πραγματικά, επειδή διαβάσαμε το ρεπορτάζ και ήθελα να το κάνω σχόλιο και πήγε η κουβέντα αλλού με τον Παντελή εδώ. Η άποψή μου είναι η ίδια. Ακόμη που λέω λόγος για να το ξεχυλώσω με ένα ακραίο παράδειγμα, το Μέση να πει, ας πούμε, να έφερνε ο Άρης, ό,τι δείξει φίλε το χορταράκι. Ούτε το βιογραφικό μου λέει κάποιο. Και το βιογραφικό λέει προς Θεού, έτσι. Κάτι λέει και το βιογραφικό. Αλλά στον Άρη, ειδικά στον Άρη, έχουμε δει παίχτες καλούς να έρχονται και να ξεχνάνε και την μπάλα που ξέρουν. Και το αντίθετο. Έχουμε δει παίχτες που στον Άρη δεν μπορούσαν να κουμπίσουν την μπάλα και να έχουν φύγει από την ομάδα. Και να μην πω, ας πούμε, το ακραίο κάνουν παπάδες, αλλά πάνε καλά στις άλλες ομάδες που πάνε. Ιστορικά, ο Άρης, όσοι ήρθαν με την Πανοκρουσίες και μεγάλα ονόματα, παίξανε ελάχιστοι. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θυμάμαι από πιτσιρικάς, ήρθε ο Γκουιντάρ, ας πούμε, στον Άρη και όλοι τρίβαν τα μάτια τους, αλλά ήρθε η Μουντιαλικός, ο Ουλφ Έριξον, ας πούμε. Ο Σκόμπο Εόλε. Εθνική Σουηδία, επειδή. Ναι, θέλω να σε πω, ήρθε με την Πανοκρουσίες, αλλά έπαιξε και μπάλα. Έπαιξε. Σπάνιο αυτό. Έχουν έρθει. Παίχτης που λέγανε παιχτάρας, όπως ο Ιβάν που προανέφερα στην αρχή. Ήταν όνομα εκείνη την εποχή. Ήταν όνομα, αλλά δεν έπαιξε. Ο Σκόμπο Εόλε ήρθε από Σπόντα στον Άρη. Ναι. Και είναι από τα μεγαλύτερα, από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα, όχι στον Άρη. Κομπιούτερ, εντάξει, και πόσοι άλλοι. Αντελή, παιδιά, να πω κάτι τελευταίο. Εγώ πιστεύω. Μίλησα και με τον Νίκο στην εκπομπή του. Τον Μπουγάτσα. Τον είπα κάτι. Τον Μπουγάτσα. Όχι, όχι, τον Νικόλα, το δικό μας εδώ πέρα. Τον Παπαδόπουλο. Τον Χρήσταθο. Νίκο Παπαδόπουλο. Τον Νίκο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, τον είπα το εξής. Με το που έφυγε ο Παντελίδη, χωρίς να υπονομεύω τώρα τον προπονητή, ειλικρινά δεν έχω καμιά σχέση με προπονητή. Και Ρέρα έφυγε, Ρέρα έχουμε τον Παντελίδη. Υπάρχει μια διαφορά, ρε παιδιά. Με το που έφυγε, μεν είχε δύσκολα παιχνίδια, αλλά αυτή τη στιγμή πάει τρένο. Σημαίνει ότι έχει καλή ψυχολογία. Η ομάδα έχει ανεβασμένη ψυχολογία της τρίπουλας. Η δικιά μας η ομάδα με την αλλαγή που θα πρέπει να υπάρχει ψυχολογία. Γιατί εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι ο παίκτης κάνει τη διαφορά μέσα στο παιχνίδι. Το έχω πει 100.000 φορές. Ο προπονητής είναι καλός να έχει την ψυχολογία, να είναι δίκαιος, σωστός και να κρατάει σωστά τα αποδυτήρια. Και να κάνει μέσα στο παιχνίδι που παίζει τις σωστές κινήσεις. Την ώρα που πρέπει και όταν πρέπει. Όμως ο ποδοσφαιριστής θα σου δώσει το εύνασμα. Να σου βγάλει το 100%. Αυτό στον Άρη δεν το βλέπουμε με τον Παντελίδη. Επίσης, φίλε μου, να σε πω κάτι. Σε έναν καινούριο προπονητή, όταν έρχεται ένας καινούριος προπονητής στην ομάδα, αυτό που γνωρίζω εγώ, ας πούμε, είναι ότι ο παίχτης
θέλει να αποδείξει στον προπονητή τον καινούριο ότι, έχει, ότι πρέπει να τον υπολογίζει και ότι έχει αξία για να παίζει. Μπράβο. Αυτό είναι στάνταρ που σου λέω, το γνωρίζω. Το ξέρω, έχει δίκιο. Όσοι έχουν παίξει το ξέρουν. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό δεν το είδαμε στον αέρα. Αυτή την αλλαγή δεν την είδαμε. Στους παίκτες τουλάχιστον. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Άρης δεν έχει καλούς παίκτες και δεν μπορούν να αποδώσουν. Κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Όπως γίνεται στις περισσότερες ομάδες. Με μια αλλαγή προπονητού σωστή, βλέπεις ότι πάνε πολύ καλά. Εμείς γιατί δεν πήγαμε καλά και αποκλειστήκαμε κιόλας από μια ομάδα, εντάξει, δεν θα πω μικρή, αποκλειστήκαμε. Με ένα χέρι τα βγαίναμε εμείς. Εν συγκρίση με τη δυναμικότητα του Άρη, καμία σχέση. Καμία σχέση, κι όμως δεν πήγαμε. Δηλαδή, με 2,5 φάσεις φάγαμε 3 γκολ. Okay. Αυτό δείχνει κάτι, ρε παιδιά, κάτι συμβαίνει. Δεν είναι ο καλύτερος παίκτης να έρθει στον Άρη αυτή τη στιγμή. Αν τα αποδυτήρια δεν είναι σωστά και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς τον προπονητή, θα υπάρχει πρόβλημα στην απόδοση του παίκτη. Είναι σίγουρο αυτό. Επίσης, ο Άρης πλήρωσε πάρα πολύ και τις αδυναμίες του σε κάποιες θέσεις. Εγώ αυτό το έχουμε πει με τον Ζάχο. Με το τα μπακ από την αρχή με τον Ζάχο που μιλήσαμε από την αρχή της χρονιάς. Αρχή φάνηκαν ότι είχαμε θέματα στα μπακ. Φάνηκε και όπως είπε και ο Ζάχος πολύ σωστά, φάνηκε και στις ανώτερες ομάδες όταν παίξαμε. Εκεί φαινόταν. Είδες με τον Ολυμπιακό, μία φάση πάρτο. Είδες με τον ΠΑΟΚ, πάρτο. Δηλαδή, όταν έχεις, ο άλλος έχει ποιοτικούς παίκτες, θα την κάνει. Και θα με την ΑΕΚ. Και με την ΑΕΚ. Μην το επειδή ήταν ίσα-ίσα. Με την ΑΕΚ, φίλε μου, εκείνο ήταν εντάξει. Εντάξει, το λάθος, κοίτα, το λάθος του να βάλει, όπως είπε και ο Παντελής, το φθαρμαφανές λάθος, τον Μπάσα να τον βάλει center back. Άμα δεις από τα 4 γκολ, το πρώτο γκολ είναι με την ΑΕΚ από καλά, κατά μέτωπο. Φίλε, το πρώτο γκολ είναι ναι. 50 μέτρα και δεν το τρίτο, το τέταρτο είναι και τα δύο από τις που θυμάμαι. Το δεύτερο δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Ναι. Είναι από τις πλευρές και τα δύο. Και τα τρία τα άλλα είναι από τις πλευρές. Ωραία. Τέλος πάντων, ερώτηση. Κλείνεις με αυτό μόνο για να μην περάσουμε και το χρόνο. Όχι, όχι, να πούμε και για τον Παύλο, ρε παιδιά, γιατί κρίμα είναι. Ο Τρέγιας λείπει, δεν μιλάμε για τον Παύλο. Το είπα και εγώ αυτό. Εντάξει. Ναι, κάτι να κάνουμε. Σαν η εκπομπή είναι κυτρινό μάλλον. Βγήκε ο Θόδωρος, εντάξει. Δεν μπορούμε. Τι να πούμε. Καταρχήν άκουσε με. Ένα λεπτό. Όταν είμαι με τον Τρέγια εδώ, μπορώ να πω για πάω, γιατί και αυτό λέει για Άρη. Όταν λείπει ο Τρέγιας, ό,τι και να πούμε. Δεν κατηγορούμε τον ΠΑΟΚ. Ίσα-ίσα να πούμε πράγματα σωστά για τον ΠΑΟΚ. Δεν κατηγορούμε τον ΠΑΟΚ. Το σωστό είναι υποκειμενικό, άστο. Όχι, και ειδικά εγώ που δεν θέλω και ο Αριανός δεν θέλει να πάει καλά ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να λέει. Ότι ο Μπρίγιοβιτς δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ, γιατί οι άλλοι πληρώσαν τη ρήτρα 10 εκατομμύρια. Ναι, λογικό είναι αυτό. Εντάξει. Και λογικό είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες, αλλά επειδή ο Μπρίγιοβιτς, όπως ξέρεις πολύ καλά, κάθε μια μισή ευκαιρία έβγαζε γκολ. Είναι ναι. Απίστευτο που... Κάθε κάπου 2,3. Ό,τι και να λέμε ήταν τελέστης τέλος. Για το πρωτάθλημα, τη συνέχεια του πρωταθλήματος, δεν ξέρω αν κάποιος αναπληρώσει τη θέση του για να μην του στοιχήσει. Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να τον κρατήσει, λογικό είναι 10 εκατομμύρια στα ξανή άλλα, από 2,5 εκατομμύρια 4 δόσεις, πήρε και αυτός πόσα πήρε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ. Αυτό λέω τώρα με τη φυγή, μήπως τυχόν δεν μπορέσουμε να τα απεξέλθουν τα υπόλοιπα center for. Δεν ξέρω αν θα πάρει κάποιον. Αυτό. Δεν ξέρω, φίλε, είναι ζήτημα του ΠΑΟΚ, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εντάξει, οπότε... εγώ κάνω μια άποψη. Ναι, καλά, όπως εντάξει, μιλάνε. Εντάξει, άλλο αυτό. Εγώ θα έπαιρνα πίσω τον Κουλούρη αν μπορούσα. Αν, το αν μπορούσε ο ΠΑΟΚ, άμα ήμουν ΠΑΟΞης, θα ήθελα να. Θα ήθελα τον Κουλούρη πίσω για αυτό για το μισό του χρόνου. Ναι, και να έπαιρνα το καλοκαίρι. Δηλαδή τώρα για 33 χρονών, ένα παίκτη ο οποίο παίζει. Με 45 βαθμούς να πούμε. Ναι, και, εγώ αυτό, και να έρθει τώρα εδώ πέρα να παίζει με 0 και με 2 βαθμούς Κελσίου και να είναι 33 χρονών. Αυτό πιστεύω ότι είναι ρίσκο. Και να δώσω και 1 εκατομμύριο ευρώ για 6 μήνες είναι ρίσκο. Λοιπόν, σε κλείνω άκουψα. Σε κλείνω άκουψα, είναι 10 ήδη. Έχω να διαβάσω καλή και. Μας δύναμη, καλό έχει, βράδυ, έχει να διαβάσει και ένα βιβλίο διαφημίσει. Να σε καλά. Και δεν ξέρει και να διαβάζει, όχι τίποτα. Δεν ξέρω, δεν έμαθα. Δημοτικό πήγα. Γεια σου, Λαράκι, γεια σου. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Κάτσε να διαβάσω πρώτα τους έτσι και να... Μαλοπλίν. Μην μιλάς. Εξαφανίζει. Εσκομπάρ, μην μιλάς. Το φίλο σου διαβάζω το μαγαζί. Εσκομπάρ, Εσπρέσο Κόφι Μπαρ, βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, Γεωργίου Παπαδρέου 9. Η διεύθυνση του Εσκομπάρ και το τηλέφωνο γνωστό πλέον 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί. Για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ, για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σωστό να πιείτε με την παρέα σας, είναι το Εσκομπάρ. Το ωραίο στέκι της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδος. Να ευχαριστήσουμε και τη Sky Aviation Academy που είναι για άλλη μια βραδιά βασικός υποστηρικτής της εκπομπής.
η οποία Skies Aviation Academy είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές. Θα πάω. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους για τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε στο διαδίκτυο το skies.gr και το 23 9 20 21 100 είναι το τηλέφωνο Skies Aviation Academy που κάθε ερώτησή σας μπορεί να απαντηθεί. Πορκίτο ψητοπολί. Αυτό κανονικά είσαι πρέπει να το διαβάσει σαν μάγειο. Ψητοπολί είναι. Εγώ είμαι κατσαρολά. Γιατί δεν το ξέρει. Σωστά, το ξέρω και το βράδυ φορά για την κατσαρόλα στο κεφάλι να μην σε βλέπουμε. Με τέτοια φάτσα που έχει. Εγώ απορώ πώς βρίσκεις κράνος για το κεφάλι σου. Εσύ μιλάς, βρε. Μιλάς με αυτό το κεφάλι. Κλέψανε το κράνος σου. Σαν θερμοσύφωνα. Υπάρχει άνθρωπος που να φοράει το κράνος σου, βρε κεφάλα. Ναι, τι μιλάς, βρε θερμοσύφωνα. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για από 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο ψητοπολείο, γνωστή, Καραλού και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και το delivery ακούει στο τηλέφωνο 23 10 520 555. Κατεβάστε την εφαρμογή από το App Store για συσκευή iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Κάποιες τελευταίες, έτσι να πούμε, της ώρας, λαχταριστές προσφορές, κύριε BBC μας. Δύο μπέργκες με γύρω και μια Coca-Cola 5 ευρώ, ένα special burger και μια Coca-Cola 4 ευρώ, δύο special burgers, ένα τσίκις και μια Coca-Cola μόνο με 5,90. Πάμε να πάρουμε από ένα σαντουιτσάκι και να φύγουμε για το σπίτι. Ένα κλαμπ αλατικών και μια Coca-Cola μόνο με 5 ευρώ. Πριν κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση και τον ηχολήπτη μας, τον Ιωάννη Τζάτση. Που έβαλε και ωραία τραγουδάκια στο τέλος. Για την πολύ, ότι το ζήσε στον άνθρωπο, το έβαλε. Μην έχει παράπονο. Λοιπόν, να πούμε, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τον αδελφό σου, τον Κυριάκο. Παραπέντε έπαιρνε τηλέφωνο. Στο παραπέντε πήρε, είναι αυτό που λέμε, παραπέντε πήρε τηλέφωνο. Την άλλη φορά. Την επόμενη φορά που θα έρθει μετά από γύρω 11,5 χρόνια. Πάντως πραγματικά είχε μεγάλη ανταπόκριση, δεν το περίμενα. Αφού με πεθαράς. Στο διαδίκτυο, πραγματικά. Ένα άνθρωπο με τέτοια φάτσα και τέτοιε απόψει, πραγματικά είναι αυτό που λένε. Σάχω, ότι... εκείνη την τζαμαρία την έχει ακόμα στο μηχανάκι. Ποια τζαμαρία? Μια τζαμαρία που έχει βάλει μπροστά. Δεν βρεζόν, εγώ κάνω 70 χιλιόμετρα την ημέρα με το μηχανάκι. Παμπρί είναι, τι τζαμαρία. Σαν. Ξυπνούς είσαι. Πώς είμαι. Σαν τέτοιο, σαν κάδρο είσαι. 70... Γιάννη, 70 χιλιόμετρα μήνυμα οδηγάς... κάνω. Με κρύο και έχω μπαμπρίζω να με χτυπάει ο αέρας. Βάλε και ένα καλωριφέρ. Τι να σε πω, βρε. Χτυπημένος από το Θεό είσαι. Τι να σε πω. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα σας κρατήσω στην τροφιά μέχρι τις 12. Αύριο ξανά, πρώτα Θεός, 10 η ώρα. Μην ξεχνάτε, 10 η ώρα αύριο η Μαρμίτα. Μέχρι τις 12 η ραδιοφωνική. Από μένα, τον Παντελή και τον Γιάννη στην ηχοληψία. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό σας βράδυ.